Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού στο Facebook ή στο ποστάρι μας σημερινής εκπομπής με τον Μάριο Μπαλοτέλη, ο οποίος δήλωσε ότι είμαι 100% σίγουρος πως η ποδοσφαιρική μου ποιότητα είναι αντίστοιχη του Μέση και του Ρονάλντο. Δεν είχα ποτέ να ζηλέψω τίποτα και από τους δύο. Αυτά καλά να τα λένε άλλοι για σένα. Πρώτον αυτό, και δεύτερον, η πορεία του δεν δικαιολογεί να λέει κάτι τέτοιο. Και να μην δικαιολογεί, καλό είναι να το λέει ο άλλος. Όταν το πεις εσύ, χάνεις την αξία. Και λογικό είναι, πέφτει στα μάτια του και αυτού που εντάξει, τώρα γίνεται εντάξει. Αλέφαντος, 1984. Είμαι αυτοκράτορας, είμαι προπονηταράς, είμαι εθνικό κεφάλαιο. Να με προσέξουν οι διευθυντές των αθλητικών εφημερίδων και η πολιτεία. Το είπε. Το είπε. Εντάξει. Εντάξει. Ας θα το πει ο άλλος. Σωστό. Εντάξει, μην το πεις εσύ. Εντάξει. Καλό είναι να το νιώθεις από μέσα σου, να το πολεμάς, να το κάνεις, αλλά. Να αγωνίζεις. Μην το λες. Ας θα το πει ο άλλος. Αν το πει, το είπε. Αν δεν το πει. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό για 8 εισιτήρια της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Γάνδη. Οπότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Σήμερα στις 4 παρατέταρτο θα γίνει κλήρωση για τους 8 τυχερούς φίλους του ΠΑΟΚ. Α02 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Οι νικητές που θα προκύψουν και την παραλαβή του εισιτηρίου θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, το ΆΜΚΑ και το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Α02 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Κοντά μας η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Εσκιάδης Παλοδήμος, με Σκόντα, με Kia, με Hyundai, με μια τεράστια γκάμα αυτοκινήτων, με αυτοκίνητα για όλα τα βαλάντια. Φυσικά, όποιο και αν αποκτήσετε, θα το πάρετε με την καλύτερη τιμή από οπουδήποτε αλλού. Πάρα πολλά αυτοκίνητα για να κάνετε test drive, άψογη εξυπηρέτηση, τρομερό σέρβις σε ένα φοβερό συνεργείο που υπάρχει στην Εσκιάδης Παλοδήμος. Και για να κλείσετε ραντεβού, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στο 2310-596-596 και να πάτε λίγο μετά το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Από αύριο, Κωστή, στον εξωτερικό χώρο μάσκες, τέλος. Εγώ δεν φοράω ούτως ή άλλως, ούτε σε εξωτερικούς ούτε σε εξωτερικούς χώρους μάσκα. Εντάξει, θεωρητικά. Έλα ρε, τώρα Μάρτιο μήνα τα φοράω μάσκα, τώρα τι είμαι να με λεπρόσημα φοράω μάσκα. Έκανα 3 εμβόλια. Άμα κολλήσω, κόλλησα. Άμα πεθάνω, πέθανα. Τι να κάνουμε τώρα, πάει αυτό. Θα πετάξει καμιά βόμβα ο άλλος, τις μάσκες τώρα θα. Ούτε εξωτερικό χώρο. Άσε ρε τώρα. Τίποτα. Τι μάσκα τώρα. Εν τω μεταξύ η αγορά είναι διαλυμένη. Πα σε πελάτες. Ο άλλος πήγα σήμερα στο Ματζάρι, του λέω τι έγινε, ξέρω εγώ. Παραγγείλαμε κάτι λάδια, λέει. Να μαγειρεύουμε. Δεν τα δίνουν, λέει, τα λάδια τώρα. Περιμένω να ανέβει τιμή, λέει, για να μας τα δώσουν. Πλάκα μου κάνει. Τι πλάκα μου κάνει, τι θα έκανε, ρε. Κάτσε, όταν ήξερα ένα πελάτη χρόνια. Ναι, και. Γιατί. Το κάνουν όλοι. Ντροπή. Τι ντροπή. Κονόμα είναι, τι ντροπή. Ντροπή, λέει. Το κάνουν όλοι. Έχει ένα πελάτη χρόνια. Ναι, και. Δηλαδή είσαι επιχειρηματία. Μάλιστα. Στην εστίαση. Στην εστίαση. Και ψωνίζει 20 χρόνια από μένα. Μάλιστα. Έχω το δικαίωμα να σου κάνω τρία ζημιά για ένα κρίμα. Άμα δεν μπορώ να πάω αλλού, αφού το κάνουν όλοι. Φυσικά έχει το δικαίωμα. Εντάξει. Τι να πω. Στην αλαμπουμπούνα να πούμε που λέει και ο Γαμπρό. Ολίκο χαίρεται. Ολίκο χαίρεται. Θα του δίνουν τα λάδια. Αν είναι μονοπόλιο. Έχει. Του συνεννοούνται όλοι μαζί. Θέλω να μιλήσουμε για αγορά. Να μην στεναχωρέσουμε τον κόσμο. Όχι, δεν είναι για να στεναχωρέσουμε, για άλλα πράγματα. Γιατί. Τι λέει η αγορά. Καταρχήν, το ρωσικό, η ρωσική πρεσβεία ναι. Εξέδωσε ανακοίνωση ότι η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής τόπος για τους Ρώσους τουρίστες. Το άκουσα το πρωί, το άκουσα. Πέρα από τις κυρώσεις τις οποίες υπάρχουν. Κυρώσεις τι είναι. Από τους Ρώσους, για εμάς. Κλείσαν τον εναέριο χώρο για Έλληνες. Ωραία. Δεν θα στείλουν τουρίστες, θα στείλουν Τουρκία ή Αίγυπτο. Γιατί να τους στείλουν εδώ. Μα συγγνώμη, δεν έχουν δίκιο. Πόλεμο δεν έχουν. Φυσικά. Ωραία. Εμείς εναντίον τους δεν πήγαμε. Δεν πρέπει να πάμε εναντίον τους. Πού πρέπει, υπέρ τους. Οι Τούρκοι γιατί δεν κρατήσαν άλλη στάση. Δεν δείχνουν ότι είναι πιο ευφύης από εμάς. Οι Τούρκοι είναι πιο ελεύθεροι άνθρωποι. Είναι πιο ανεξάρτητοι. Πιο ανεξάρτητοι. Δεν δείχνουν ότι είναι πιο έξυπνοι. Όχι, δεν είναι. Ρε, οι Τούρκοι μας είχαν 400 χρόνια στο πείδημα τώρα. Οι Τούρκοι το ίδιο με εμάς. Ωραία, δίκιο έχει. Τι δίκιο έχω. Αλλά λέω ότι. 400 χρόνια στο πείδημα μας είχαν. Ναι. Ωραία. Άρα. Μπορούν να είναι και πιο ανεξάρτητοι, είναι πιο επιθετική τακτική τους. Εσύ είσαι γεσμέν, από την ώρα που έγινες κράτος 200 χρόνια, είσαι υποτακτικός, πήρες τα δάνεια, είσαι υποτακτικός. Πρέπει να ανήκεις κάπου. Δεκτό, δεν υπάρχει χώρα που δεν είναι χρεωμένη. Ορίστε. Δεν υπάρχει χώρα που δεν είναι χρεωμένη. Βρε, για εναέριους χώρους μιλάμε και για κατακτητικά τώρα. Ναι. Ωραία. Δεν πρέπει να ανήκεις κάπου. Ο Μητσοτάκης δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ. Φυσικά. Ο άλλος, ο Τσίπρας δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ. Ο Τσίπρας, δηλαδή τι θα έκανε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ρε φίλε, όταν μάλωνε με τον Σόιμπλε,
Πού να μαλώσει με το. Σηκωθεί τότε, κάτι τότε και θέλουν να μας πετάξουν έξω από το. Για να πάμε στην Δράχμη. Ναι. Τους πήρε ο Αμερικανός υπουργός και τους λέει: δεν ξέρω τι θα κάνετε, βρείτε τα και τελείωσε. Λοιπόν, με τον Τσίπρα δεν ήμασταν στο ΝΑΤΟ. Μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Με τον Μητσοτάκη δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ. Φυσικά. Ωραία, θα στέλνουμε σε 130 όπλα τα οποία ξέρω εγώ από πού τα πήραμε. Γιατί να το κάνουμε αυτό. Γιατί ανήκουμε αλλού, ρε κόκκινε. Τι θες να κάνουμε. Δηλαδή, αυτοί που δεν στέλνουν χαζί. Άντε πάλι τέτοιο. Αυτοί που δεν στέλνουν κόκκινε δεν είναι χαζί, έχουν άλλες συμφωνίες υπογράψει. Άρα το πάμε λάθος. Γιατί υπάρχει κι άλλο πλήγμα. Το λάθος δεν ξέρω αν είναι λάθος, γιατί έχουμε ειρήνη 50 χρόνια εμείς. Δεν μας κρύψει κανένας. Μπορεί να είναι και σωστό. Δεν έχεις εσύ 50 χρόνια να έχεις πρόβλημα. Είσαι ένας μεγάλος ροδακινοπαραγωγός. Τι είμαι, λέει. Ροδακινοπαραγωγός. Ροδακινοπαραγωγός είμαι εγώ, ναι. Πού τα έστελνες τα ροδάκινα? Στη Ρωσία. Όχι, δεν τα έστελνα στη Ρωσία. Έστελνες. Τα βάζα πέτρες και έπαιρνα επιχορήγηση πριν τα στείλω. Ωραία, στο. Έστελνες στη Ρωσία. Τα έστελνα στη Ρωσία. Κεράσια. Κεράσια. Μήλα. Μήλα. Κοτόπουλα. Ωραία. Τυριά. Ωραία. Τώρα που κόβω όλα αυτά. Στείλτα στην Ουγκάντα, ξέρω εγώ. Πόσες επιχειρήσεις βάλλονται. Γιατί βάλλονται. Ωραία, βάλλονται. Αυτό δεν είναι τεράστιο πλήγμα για την οικονομία. Τι να κάνω εγώ τώρα, ρε κόκκινε, αφού κάνει ένα άλλο πόλεμο, εγώ τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Είναι. Επηρεάζει και εσύ, και εγώ και όλοι. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Εμείς θα πάθουμε. Μα είμαστε. Καταλήγουμε. Τα συγκοινωνούν τα δοχεία, το ξέρω. Καταλήγουμε πάλι ότι εμείς θα πάθουμε κάτι. Άρα μας νοιάζει η κοινωνία, γιατί θα πάθουμε κι εμείς κάτι. Σωστό. Ή να σου πω το άλλο. Λένε ναι. Ότι θα πούνε 10 ή 12 δόσεις να πληρώνουν το ρεύμα. Ποιο θα πληρώνει το ρεύμα? Ο κόσμο που θα έχει πρόβλημα. Ναι. Ερώτηση. Πάλι δεν το. Εγώ πάω το πληρώνω. Και έχει μια ουρά στις δόσεις. Περίμενε. Ναι. Έστω ότι δεν δίνασαι να πληρώσεις τα 500 ευρώ που σου ήρθαν, ένα τυχαίο παράδειγμα, ναι. Και σου λέει 10 δόσεις 50 ευρώ το μήνα. Ναι. Τον επόμενο μήνα πάλι 500, δεν σου ήρθε. Θα χρωστάς τη δίκη. Και εκείνα άλλα 50. Ναι. Σε 10 μήνες θα πληρώνεις 500 ευρώ. Θα αφήσεις το γιο σου και στην κόρη σου χρέος το τη ΔΕΗ. Ναι, τώρα είναι λύση αυτό. Βέβαια είναι λύση. Είναι λύση. Αφού έτσι θα είναι η ζωή, τώρα τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Ναι. Σήμερα είναι ένας πλούσιος που δεν χρωστάει. Που μπορεί να πληρώσει έφυγε. Του τα χαρίζουν. Γίνε πλούσιο. Τι να σε κάνω, μην διαμαρτύρεσαι. Πάμε παρακάτω. Δεν διαμαρτύρομαι. Γίνε μεγάλο, να μην πληρώσει. Αυτοί που μα ακούνε είναι πλούσιοι. Αυτοί που μα ακούνε δεν έχουμε αντίληψη να κλάψουν. Ακριβώς. Ναι. Και ψάχνουν λύσεις. Επειδή το κοινό μα. Και του λένε 10 δόσεις, 12 δόσεις. Άντε και τι κάνω, 12 δόσεις. Μετά από 12 μήνες θα είναι. Θα έχει ρέμα, δεν το κόβουν. Θα δίνει. Έναντι θα κόβει, θα δίνει. Δεν είναι μπουζούκι αυτό. Και τι να κάνουμε. Κλείσε, βάλει παρματσέτο. Ούτε χωρίς δρέμα μπορείτε να ζήσεις. Γιατί χωρίς δρέμα δεν μπορείς να ζήσεις. Πώς θα ζήσεις. Πάρε μια ποτήλια εκεί, βάλε κεριά. Ναι. Κάνε σεξ μέσα στα κεριά, ρομαντικά. Γιατί δεν μπορείς. Να ζεις μπορείς δηλαδή. Δεν μπορείς. Διάνθα... Παλιά η γιαγιά μου είχε ψυγείο, έφερνε τον πάγο. Ναι. Θα βρούμε αυτούς με τον πάγο. Εναλλακτικούς τρόπους. Πάντα βρίσκεις εναλλακτικούς τρόπους. Έχει μια λογική αυτό. Πάντα όταν είναι να επιβιώσεις, βρίσκεις. Στον πόλεμο. Υποφέραν οι πόλεις, όχι τα χωριά. Πιο πολύ. Δεν μιλάμε για τα χωριά. Ένα δεν μιλάμε για τα χωριά που ξεκινήσαν. Βάζανε σε ένα μουσλούκι να πούμε. Οι γιαγιάδες μας τι κάνουν. Όπως κάνανε οι γιαγιάδες μας, κάνουν και οι γυναίκες και τα παιδιά μας. Πώς κάνανε οι γιαγιά μου, Ζαπέτα, ήρθαν από την τραπεζούντα. Σαψούντα τραπεζούντα που ήρθανε, ήρθαν οι άνθρωποι. Ωραία. Ξυπόλοιτοι μέσα αυτά. Ήρθε ο παππούς μου ο Γιώργος, τη βρήκε μετά από ένα χρόνο. Θα σε βρω τι λέει. Τον περίμενε οι άλλοι. Τι τον περίμενε. Έκανα τρία παιδιά δεξιά-αριστερά αυτός. Ήταν αγανοματής. Τον περίμενε. Μερακλής. Μεγάλος. Μεγάλος. Μερακλής. Μεγάλος. Πήγαινε να γανώσει. Δεν είχε άλλη να πληρώσει. Τι το πλήρωνε, είσαι είδος. Ερχόταν στο σπίτι που είναι τα λεφτά, δεν με πληρώσε. Πάμε παρακάτω. Τον περίμενε. Άκου και γκρίνια. Ναι. Μια μέρα παίρνει τη σκάφη να φύγει και που πλέναν τα ρούχα. Πού την πα στη σκάφη, Γιώργο. Πάμε την πουλήσω. Γιατί αν την πουλήσει, αν την πουλήσει. Πήγε την πούλησε. Τα έφαγε τα λεφτά στα ραπάκια. Τα ξέρει τα ραπάκια. Yeah. Τα ραπάκια ήταν το συγκρότημα τη εποχή εκείνη. Μπουζούγκε τα ραπάκια. Μπουζουκλέρι. Πήγε στα ραπάκια. Πήγε 75 χρονών στο σπίτι και τα λοιπά. Εξαφανίστηκε ο παππούς ο Γιώργος. Πού πήγε ο παππούς ο Γιώργος? Τα ραπάκια. Δεν υπάρχει πουθενά ο παππούς ο Γιώργος. Μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες πήγε στην αστυνομία. Τότε είχε Facebook και τέτοια τη δεκαετία του 70. Βρέτε που είναι ο παππούς ο Γιώργος. Μετά τέσσερις μέρες, πέντε έρχεται σακάκι στην πλάτη. Πού είσαι, ρε μπαμπά, του λέω. Δεν σα το είπα, λέει. Λέει τι, πήγα στο καρναβάλι της Ξάδης, λέει, με το σήμα τον μπακάλι. Είναι τόσο παλιό το καρναβάλι της Ξάδης. Βέβαια. Του λέει, άμα πεθάνουνε κουφάλα, του λέει, γιαγιά Ζαπέτα, θα χορεύω με κόκκινα πάνω από τον τάφο σου. Πεθαίνει, λέω, γιαγιά τα κόκκινα, φύγει, λέει, από εδώ, κολόπαθο. Πάμε, αυτοί πώς τη βγάλανε δηλαδή, τη βγάλανε. Βρήκανε τρόπο. Βρήκανε και τη βγάλανε. Τι να κάνουμε, τη βγάλουμε και εμείς. Θα βρούμε τρόπο.
με τα τσιμέντα δεν βγάζει άκρη. Ενώ εντάξει, αν έχεις... τι θα κάνουμε, και τι θα κάνουμε. Θα χάσουμε την αυτή μας. Εντάξει. Ενώ αν έχεις έτσι ένα μπαχσέ κάτι να κάνεις, θα τη βγάλει. Θα πάω στην επάνω μήνα να κάνω ντοματιές. Θα τη φυλάμε όπλο να πούμε. Μην να σε δω ρε εσύ με τις ντομάτες, τις πιπεριές και τα αγκούρια. Να σε κάνω. Να έχεις και κανένα πρόβατο έτσι να βγάζεις γράμμα. Κρυοπόλυδες φίλους έχουμε, τα σάπια θα μας τα δίνουν να τα κάνουμε εμείς. Ξέρω εγώ τα λουκάνικα τα στραβά, θα τη βγάλουμε. Βγάλουμε, κάτι θα γίνει. Πάμε στα θέματα. Φίλος ρωτάει. Ναι. Γρηγόρη, αυτά που έλεγε πριν στον Καρατζαφέρη, αυτό σε παρακολουθεί στενά. Στο Μετρόπολης μπορεί να τα πει. Τι είπα στον Καρατζαφέρη. Πού να ξέρω εγώ τι. Ότι μας έβριζαν οι Αργιανοί. Το λέω και εδώ. Τι με κάνουν, θα κόψω το κεφάλι. Τι διαφορετικό είπα. Ότι η Τσίρλα έφτασε μέχρι το γόνατο, μη φύγει ο Σαβίδης. Αυτά που λέω στον Καρατζαφέρη τα λέω και εγώ. Τι άλλα λέω εκεί. Για τέτοιο άντρα με έχει σε μένα. Άλλα να λέω στην Αθήνα και άλλα στη Θεσσαλονίκη. Τέτοια κοψιά άντρα με κόβει εσύ. Όχι, ερώτησε. Ο άνθρωπος δεν σου είπε κάτι. Όχι, δεν είπε κάτι, λέει. Αυτά που είπα στον Καρατζαφέρη τα λέω και εδώ. Τι διαφορά έχει δηλαδή. Δηλαδή, τον πάω και εδώ τον γλύφω εγώ και κάτι τον βρίζω, νομίζεις. Για να τους κρατήσω χαρακτήρα, τους προέδρους σας. Έχω πάρει κανένα φράγκο από αυτούς. Γραμμένους τους έχω. Μα πνιγείτε. Και εσείς και οι προέδροι σας. Κάντε μπράβο. Κόκκινε το εμπάργκο αγροτικών προϊόντων προς τη Ρωσία ισχύει τα τελευταία 5-6 χρόνια. Κάποιοι συνεταιρισμοί όμως βάφτιαν τα προϊόντα σέρβικα και τα έστειλαν κρυφά στη Ρωσία. Εντάξει. Τώρα ακούγονται και αυτά. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν πάντα τρόποι οι οποίοι. Τους οποίους καρφίζονται οι επιχειρηματίες προκειμένου να κάνουν. Δεν πειράζει, στην εγχώρια αγορά. Τα πουλήσουν σε εμάς. Λοιπόν, είμαστε η μόνη χώρα που γιορτάζουμε η μέρα απελευθέρωσης και όχι ανεξαρτησίας. Και γιορτάζουμε την έναρξη και όχι το τέλος. Σκλάβοι για πάντα, λέει ο 239. Είμαστε σκλάβοι για πάντα. Καλά, λέει ο 239. Κάποτε ήμασταν με άλλες συνθήκες, τώρα είμαστε με τελείως άλλες συνθήκες. Ρε, ανήλικος σας είχε διοικήσει, μας είχε διοικήσει. Ο Όθων. Ανήλικος, με γυναίκα δεν είχε πάει και διοικούσε στην Ελλάδα. Και τι θέλετε τώρα να πούμε. Να μην στείλω Μητσοτάκη στο 130, άμα τον είπε άλλο στείλτον. Εγώ πιστεύω ότι άμα κάνει. Θα τον κάνω. Να σου πω κάτι. Κάνω εγώ μαγιά τώρα τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Λέω από εδώ. Δεν κερδίστε. Και τι να το κάνω. Εγώ άμα ήμουν, τι θα έκανα. Άλλο θα έκανα. Υπέγραψε τα χαρτιά, υπέγραψε για το όνομα, χάθηκε το όνομα, υπέγραψε για αυτά, υπέγραψε για τις βάσεις. Γραμμένους βάσεις. Λοιπόν, τι ψάχνετε τώρα να βρείτε. Τετραήμερο πήγε. Εγώ λέει άμα ήμουν, τετραήμερο πήγε. Εγώ λέει άμα ήμουν, λέει, θα έστελνα, λέει, ανθρωπιστική βοήθεια. Στέλνεις ανθρωπιστική βοήθεια, τα μισά τα τρώνε. Σωστό, δεν φτάνουν τα μισά. Χίλιες φορές ανθρωπιστική βοήθεια παρά αυτό. Το καλύτερο που, άμα ρωτήσω το καλύτερο που έχουν να κάνουν, αυτό που έκανε ο Σαβίδης, σου λέει εγώ θα φιλοξενήσω, ξέρω εγώ, ένα μήνα, δύο μήνες, πόσο θα κρατήσει αυτό. Τους Έλληνες από την Ουκρανία. Μπορεί να κάνουν και οι άλλοι ξενοδόχοι. Ή ξέρω εγώ τι μπορείτε να βοηθήσετε. Όχι όμως να πάρει την Ουκρανίδα, τη στριμώξε στην τουαλέτα, την κάνετε φίκι-φίκι. Πραγματική φιλοξενία να είναι. Γιατί είστε και λίγο πιτυχταράδες εδώ πέρα. Έχετε ιδιοτέλεια. Όχι να το βλέπετε τον άλλο και να τον εκμεταλλευτείτε. Έχει και τέτοια. Δεν είστε τόσο καλοί άνθρωποι. Φέρτε λέει δύο Ουκρανίδες να τις φιλοξενήσω. Άμα είναι έτσι, τις φιλοξενώ κι εγώ. Ποιος δρόμος τουρίστας με μείον 40% το ρούβλι και κλειστά αεροδρόμια αεροκόκκινε. Τα ροδάκινα δεν ρίχνουν τα τοπικά S400 πάντως. Ας τα ροδάκινα τώρα, πάμε στα θέματα. Ας τα ροδάκινα. Αλλά εσύ φίλε, πίστευε ότι. Άσε, μην κάνεις τώρα και τον ροδάκινο παραγωγό τώρα. Εγώ δεν κάνω. Αρκετά φάγα και αυτοί από τα ροδάκινα. Αναρωτιέμαι. Βάζαν πέτρες να πούμε και πουλούσαν τα ροδάκινα για τις πέτρες για ροδάκινα. Άστα, πάμε παρακάτω. Μην τους αρχίσουμε τώρα κι αυτούς. Λοιπόν, ρώτησα τον Κυριάκο Θωμαίδη πριν. Τι το ρώτησες. Το λέω, τι βλέπεις να γίνεται με τα Γιάννα. Για να δω. Πόσο ενδιαφέρον μπορεί να και έχει. Γιατί το ρωτά στον Θωμαίδη, εσύ δεν μπορεί να μάθει μόνο δηλαδή τον ενοχλεί την ώρα τη δουλειά του. Να... Όχι, φεύγοντα τώρα. Α, συναντηθήκατε, λέει και επιστήμη. Ναι, το ρώτησα εγώ. Ένα κάνει ρεπορτάζ. Ένα συνάδελφο από τα Γιάννα ρώτησε. Ναι. Να μου πει τι ξέρει και μου λέει θα του πάρουμε πίσω. Και το ίδιο μου είπε και ο Κυριάκο. Ότι θα του πάρουν πίσω του βάθμου. Πάνε θέμα στα θέματα παρακάτω. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι θέμα. Τελευταία. Θε να μα βρίζουν πάλι τα ίδια. Θε να μα βρίζουν μέρα που είναι να πούμε. Ωραία. Άσε με να περάσω σήμερα όμορφα. Όμορφη. Έχει κόρη μου γενέθλια, άσε με. Να τη χαίρεσαι χιλιάδε φορέ. Ίδια μέρα με το Μητσοτάκη, την τύχη μου μέσα λέει, με αυτό να λέει. Πλάκα μου κάνει. Πλάκα μου κάνει. Εσύ ίδια μέρα με το Λουτσέσκου, η κόρη σου ίδια μέρα με το Μητσοτάκη. Δεν είναι το γουστάρι όμω. Φαίνεται πάει προ την αριστερά η κόρη μου. Δεν είναι θέμα αριστερά. Δεν το γουστάρι το Μητσοτάκη. Δεν είναι θέμα αριστερά. Ούτε την άλλη. Όταν κάνει ανάρτηση ότι πάει σε Σύρο για τετραήμερο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν τον χωνεύει, ρε παιδί μου. Δεν τον βλέπω να τον χωνεύει. Άδικα. Ωραία στο ελεύθερο το παιδί, ότι γουστάρι θα κάνει. Ναι. Πάω και ήταν, πέταξε τις φανέλες μόλις σκοτώσαν τον αυτόν, τις πέταξε στα σκουπίδια. Δεν γουστάρει το Μητσοτάκη. Ελεύθερα τα παιδιά, ρε. Θα το πω εγώ ποιον να χωνέψει και ποιον να μην χωνέψει. Τα παιδιά πρέπει να τα υποστηρίζουν, να πραγματοποιούν. Εγώ δεν μάλλον με τον πατέρα μου για τον Καραμαλή. Εντάξει, δεν του αλλάζει εύκολα. Τι τώρα. Τα παλιά τα μυαλά δεν του αλλάζει εύκολα. Αυτό είναι εθνάρχη, δεν το λέω. Να μα τρελάει, το λέω. Είχε χίλια καλά όπω όλοι, δεν αλλάζουν σε αυτά τα πράγματα. Εθνάρχη είναι αυτό.
Δεν αλλάζω. Αυτό πήρε τι εκλογέ το 63 με νοθεία του. Τι του θα και το είπα. Πετάει κάτι ποτήρια, κάτι σαν κολόμπε. Δεν σου στραψει κανένα. Μα δεν με πρόλαβε. Ήσουν γρήγορα σαν έφυγα, ναι. Σαν τον Εστορίδη του έφυγα. Τον Εστορίδη τον έφευγε. Δεν μπορούσε να τον πιάσει τον Εστορίδη. Σου είχε διαλύσει με στην τούπα. Ποιον είχε αποθυμένο. Ποιον. Ποιο παίκτη είχε αποθυμένο. Δεν τον είχε αποθυμένο, θαύμαζε τον Εστορίδη. Όχι. Το θαύμαζε. Κατάλαβε τι εννοώ. Όχι, κανένα. Τον Εστορίδη. Δεν μπορούσε να τον πιάσει. Πόσο φυλακούρι έφυγε και το χαζί Παναγί. Όχι, μόνο εντάξει. Όχι από κακία. Τώρα να έχει αποθυμένο μπεκταρά, φυσικά τον έχει αποθυμένο. Τι αποθυμένο. Ήταν ο Εστορίδη εκείνη την εποχή, δεν τον προλάβαμε. Γερό τον έχει ο Θεός, 90 τόσο χρονό είναι. Να είναι γερός. Τον έπιασε στο πόδι, πάει. Δεν μπορούσε να τον πιάσει κανένας. Ο Σαρκάνης ποιον είχε. Ο Σαρκάνης. Ποιον μπορεί να είχε. Ο Σαρκάνης γιατί να έχει αποθυμένο. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος σίγουρα είχε το χάζει Παναγί που του βάλει τα κόρτερ. Ο Κωνσταντίνος τι να το κάνει, ο Κωνσταντίνος τι κόρτερ. Με ένα 73 πήγε παίξει θεματοφύλακα και αυτό σαν και εμένα. Ένα 75. Τι να παίξει. Έπαιξε. Έπαιξε, αλλά δεν ήταν. Χριστίδης δεν ήταν. Ξέρω εγώ, Δοξάκης, πιο χαμηλό αυτό. Μέτριο θεματοφύλακα. Ο Σαρκάνης δεν υπρεστεύω ότι έχει κανέναν. Ο Αναστόπουλος. Δεν νομίζω να έχει κανέναν. Δεν είχε κάποιο θεματοφύλακα που. Τίποτα, ποιο θεματοφύλακα. Τους τα έχουν όλα. Ποιο θεματοφύλακα τον Αναστόπουλο. Ο Γρηγοριάδης της Δόξας Δράμας. Του πιέσε δύο πέναλτι μια φορά που ήταν βγει πρώτο σκόρερ και παραλίγο να χάσει το χρυσό παπούτσι να πούμε. Και μετά ο Γρηγοριάδης. Λίγο πριν φύγει στην Αβελίνα. Ένα Γρηγοριάδης 17 χρονών τον έβαλε ο Αλέφαντος το 83. Μπράβο. Ναι, τα πιάσε δύο πέναλτι στο Καραϊσκάκη τελευταία αγωνιστική. Μετά χάθηκε. Το ρίξε στα μπουζούκια. Πήγαινε στα μπουζουξίδια στη Δράμα. Χάθηκε. Μέχρι το πρωί, λουλούδια στο κεφάλι. Λέγε άλλα θέματα. Το κουλούρι πώς το βλέπεις. Το κουλούρι πώς το βλέπω, όπως τον έβλεπα. Δεν είναι τίμιος επιθετικός. Τι έκλεψε την τράπεζα. Όχι, ρε. Ένα καλό εννιάρι. Δεν το λες υπεκταρά, σούπερ παίκτη. Αλλά βάζει αποφασιστικά γκολ και έβαλε ένα φανταστικό γκολ με τον Απόλλωνα. Λέει εκείνη τη λόμπα δεν ήταν κάτι που περίμενα από για κουλούρι. Τον Ατρόμητο είναι καλό. Ναι. Για τα Γιάννενα είναι καλό. Ναι. Για τη Βέρεια είναι καλό. Στον Άρη θα μπορούσε να βοηθήσει. Μα σε αυτό τον Άρη, ναι. 100%. Στον Άρη και εγώ να παίξω σε τερφόρο θα βοηθήσω. Ποιο θες να πάρουμε τον Αλεξιάδη στην Πότσερ εκεί που είναι στα Σαλαμτζίδικα εκεί. Σταμάτα. Τον πάρω εγώ 77 χρονών. Σταμάτα. Όποιο και να παίξει σε τερφόρο στον Άρη, ποιο θες να βάλει. Ποιο θες να βάλει. Θες το Δημητριάδη, το Βασίλη 60 χρονών που είναι 150 κιλά να το βάλω. Έχω ένα τέταρτο να παίξει. Περισσότερο καλά θα πάει από αυτού. Τι με ρωτά τώρα. Φυσικά θα μπορούσε ο Κουλούρη. Φυσικά. Ρωτάει. Βέβαια. Δεν οφείλει να ρωτήσω. Βλέπω ένα παίκτη ο οποίος έχει πάρει από το χέρι τον Ατρόμητο και μπορεί να το σώσει. Βέβαια, για τον Άρη, αυτόν τον Άρη που έχει όλα τα center for και είναι και γρήγορος και μπαίνει και κάνει και πέναλτι θα έπαιρνε και καλός αθλητής είναι και στίβο έκανε ο Κουλούρης. Στίβο. Δηλαδή έξτρα προπόνηση. Μπράβο. Βέβαια. Αυτός ο Πέλκας κάναν όλοι. Έξτρα πράγματα. Όποιος δουλεύει δεν χάνει. Όχι, κανένας δεν χάνει άμα δουλεύει. Εμείς κολλάμε αυτούς τους τεμπελγανάδους. Το Μήτρογλου ας πούμε. Εκτός αν θέλει να πει ο φίλος που έβριζα τον Μήτρογλου στην Αθήνα. Τον βρίζω και εδώ, ρε φίλε, που στέλνεις το μήνυμα. Εσύ τι λες δηλαδή. Μου έκανε εντύπωση. Αν θες ξαναστείλε μήνυμα. Για να γίνει πιο σαφή. Να γίνει καλύτερη κουβέντα και η κριτική να έχει επικοδημοτικό χαρακτήρα. Ναι, σωστό. Τι λέει άλλο. Είπαμε για αγορά, είπαμε για πόλεμο. Για μπάλα θα πούμε τίποτα. Βεβαίως. Δεν έχει πολλά πράγματα. Κοίταξε να δεις, είναι μια αγωνιστική περίεργη. Δηλαδή μοιάζει τελείως αδιάφορη. Αλλά υπάρχουν θέματα ηθικής τάξης τα οποία θα σου δείξω μετά. Τα ηθικής τάξης ποια είναι. Να περιμένουμε λίγο. Θα δείξει μετά. Βεβαίως. Περιμένω. Πάμε σε διάλειμμα και παρακολουθούμε. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται εσύ. Στο αέριο μου ήρθε λογαριασμός 850 ευρώ. Τι έκαψες, ρε φίλε. Το θέμα δεν είναι τι έκαψες. Το θέμα είναι αν μπορεί να ανταπεξέλθει. Κόψτε. Το θέμα είναι αν μπορεί να ανταπεξέλθει. Κόψτε. Πάρε μια σόμπα εκεί. Κόψτε, ρε παιδί μου. Κόψτε. Πάρε μια σόμπα. Δύο σόμπες και βάλε, δύο σόμπες. Γεια σου Γρηγόρη και Κωστή. Χτες πλήρωσα ρεύμα και φυσικό αέριο και σήμερα φούλαρα το αυτοκίνητο βενζίνη. Επόμενο βήμα είναι να αγοράσω την Τσέλση. Που αξίζει από την Ασμίνη. Ε, ναι. Αφού μπόρεσε και τα πλήρωσε, όντως. Γιατί όχι. Ο φίλος επανήλθηκε λέει για το Θωμαίδη και τον Μπούζο, έλεγε ότι μας βρίζανε στο Art. Έβριζαν εμένα, τον Κουγιανό, τον Θωμαίδη και τον Μπούζο, ναι. Εμένα, τον Κουλιανό, τον Θωμαίδη και τον Μπούζο. Και τι να μην το πω. Δεν κατάλαβα. Όχι, το λέει γιατί. Εδώ γιατί αναρωτιέσαι από τη στιγμή που εκεί είπες ότι ξέρεις τα πρόσωπα. Και εδώ τα ξέρω τα πρόσωπα. Εμάς τους τέσσερις βρίζανε. Ναι, όχι. Το λέει με αφορμή. Ρωτούσε σε μένα. Στο Instagram το δικό μου. Εμάς τους τέσσερις βρίζανε. Και εμένα με βρίζανε.
Λέγε ρε κόκκινη, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει εγώ τώρα να είμαι με ψυχολόγο, επειδή με βρίζανε οι Αριανοί. Δηλαδή τότε που πέσανε 800 Ηρακλήδες να με δίνουν, τι έπρεπε να κάνω? Να πάω στο ψυχίατρο, να κάνω συνεδρία? Δεν το κατάλαβα. Καλησπέρα Κωστίνα, χαίρεσαι την κόρη σου. Ευτυχισμένη, υγιέστη, ελεύθερη και δυναμική να είναι. Έκανα 8 χρόνια κουνφού και τώρα Κραβ Μαγκά και δεν έχω συναντήσει κανέναν χουλιγκάνο στον αθλητή. Στις Λέσχες προπονούμε. Η μαχία και πάλι κάνουν πια το συνάβι τους και γι' αυτό βλέπεις μελλοντικά συνοδούς σε διοικητικά στελέχη και ιδιοκτήτες ομάδων. Η πυγμαχία δεν έχει. Η πυγμαχία, αν τη συνδυάσεις με Κραβ Μαγκά, είναι καταπληκτική. Το Κραβ Μαγκά, έχω ένα φίλο τον Νίκο, αλλά δεν προλαβαίνω. Έχει κάνει 9 η ώρα το βράδυ, δεν προλαβαίνω. Δεν έχω χρόνο. Είναι καταπληκτική πολεμική τέχνη την Κραβ Μαγκά. Ερώτηση. Καταπληκτική. Ερώτηση. Έχει καταπληκτικές. Δεν αμφιβάλλω. Ναι. Αν αντί για box που έχεις κάνει αρκετά. Και kick το πόδι. Λοιπόν, απλά τώρα τα πόδια περίμενε. Μου δεν φεύγουν όπως φεύγανε πριν 10 χρόνια. Λοιπόν. Να σου πω ψέματα. Στα λόγω και στις κλωτσιές και σε αυτά. Ναι. Ναι. Αν ασχοληθείς με Krav Maga. Φανταστικό είναι. Ποια η διαφορά? Όχι, είναι φανταστικό. Πρέπει να... Αντί να αντικατέσεις το box αφού το άλλο ναι, το έχεις. Φυσικά, το άλλο το έχεις. Ναι. Σου δείχνω τι. Ναι, μερικοί κάνουν δύο. Δηλαδή ο Νίκος που είναι εκπαιδευτής του Krav Maga, ο Νίκος. Αυτός είναι και η δουλειά. Ναι, έρχεται και σε εμάς κάνει σάκο μερικές φορές. Τρίτες και πέμπτες που έχει σάκο, κάνει σάκο ο Νίκος. Κάνει δηλαδή και το άλλο. Κάνει δύο αθλήματα. Σάκο πόση ώρα μπορεί να κάνεις? Κοίταξε, εγώ κάνω 10 δίλεπτα. Α, πρέπει να το κάνεις με σετ. Θα κάνω 10 δίλεπτα με τεχνικές. Δεν κάνει να κάνεις 10 λεπτά συνέχεια δηλαδή. 10 λεπτά συνδύα και δεν κάνει ο Mike Tyson κόκκινο. Μα δεν γνωρίζω. Τι να γνωρίζει? Εσύ είπε ότι κάνει βάδιν με 10 χιλιόμετρα την ώρα και 10 χιλιόμετρα την ώρα είναι σκληρό jogging. Τώρα εγώ πήγα στο γυμναστήριο εδώ το πρωί, 37 λεπτά έβγαλα 6 χιλιόμετρα, μου βγήκαν τα μάτια έξω. 37 λεπτά 6 χιλιόμετρα έβγαλα. Τα μάτια μου βγήκαν έξω. Είπα θα ρίξω το χρόνο. Ήμουν αντίπαλο με το χρονόμετρο. Κατάλαβε. Λοιπόν, αν δεν είχα να πάρω στο χορηγό να κάνω ιστορία, θα καθόμουν άλλη μισή ώρα. Αν δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, επειδή ο καιρός ενδιαφέρει τον κόσμο, ο οποίος θα έρθει καθαρά Δευτέρα. Ναι, τι θα κάνει την καθαρά Δευτέρα? Να πω ότι λένε ότι θα έχει κακοκαιρία. Πολύ ωραία. Επιδείνωση το υπόλοιπο. Άμα έχει καλή παρέα, είτε καλοκαιρία έχει είτε καλοκαιρία. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά στην καλοκαιρία. Για τα παιδιά είναι το θέμα. Και τα παιδιά με έχουν καλή παρέα, δεν πειράζει. Θα πας κατά παρέα. Το πέταμα του αετού είναι ένα έθιμο. Τι να πετάξεις? Το πέταμα του αετού. Εδώ στην Ελλάδα πετάμε κάθε μέρα αετό τώρα την καθαρά Δευτέρα. Ποιο Έλληνα τώρα ξέρει να πετάει αετό? Γι' αυτό τέχνη. Πέταξε σε αετό ποτέ? Βεβαίως. Ποιο σε βοήθαγε? Α, θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μα. Μικρό ο πατέρα μου. Άρα ο πατέρα σου και ο συγχωρεμένο ο μηταρά ο δικό μου ξέρα να τον πετάνε τον αετό τότε. Τώρα κάνει 40-45 το πει ξέρα να πετάει τον αετό. Δεν είναι δύσκολο. Για πέτα τον. Δεν είναι δύσκολο. Σε πάω να πετάξει. Ο ένα του κρατάει, ο άλλο τρέχει. Πράσε θεωρία. Το πετά τον αετό. Έχω πετάξει. Ναι. Είχε ένα αετό ο Μάρκο ο Μπελελή αυτό που είχε το Λατίνι. Ναι. Τον Κουερίνο. Είχε τον Κουερίνο. Τον αετό. Ναι, φτιάξαμε έναν αετό, αυτό δηλαδή τα πάω εξής. Τον έφτιαξε ο συγχωρεμένο ο θείο μου Μπελελή έναν αετό με τον αετό Γκουερίνο. Και προσπαθούσαμε να τον πετάξουμε τον αετό. Και να ο αετό και τα λοιπά. Και μόλι πετάγει το αετό, άρχισε να φωνάζουν πάω κάνα και τα λοιπά. Ωραία, ναι, το παιχταρά τρελή. Τρεις ώρες για να πετάξουμε τον αετό. Καθίστε να φάμε. Είχα ψοφίσει την πείνα. Μην το πετάξουμε. Σήμερα δεν είναι για να πετά ομάδα αετό. Άστο. Τι? Μη σε μαχαιρώσει κανένα. Τώρα, μα πα να πετάξει αετό με ομάδα. Ούτρελώσε. Τι θα σε πάρουν με το χέρι, θα σε πάνε στα. Στα ρεύ, εκεί που είναι οι κολόνες της ΔΕΗ, να πάθεις ηλεκτροπληξία, να φανεί και σαν ατύχημα. Από. Τι ιδέες κατεβάζεις? Serial killer. Δεν υπάρχει. Serial killer. Άκου τι σκέφτηκε. Βάλω εγώ τώρα τον Κουερίνο να τον πετάξω. Αυτό είναι οι Αριανοί να κλειδίσει εκεί πέρα. Με το κάνουν. Πάω τώρα με αετό εκεί στο Καφτατζόγλιο πίσω να πετάξω τον αετό. Δεν έχει τέτοια. Τώρα τελείωσε. Τώρα είμαστε σκλαβωμένοι. Στα μίση, στα πάθη. Λοιπόν. Ναι. Μπορεί να μοιάζει αδιάφορη η αγωνιστική. Έλα, ρε, άστα το. Αλλά επειδή είσαι άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται, πώς μου είπες για το 7 συν. Καλά, τους μάγους τώρα έχω και δεν σκεφτώ. Περίμενε. Πού μπορεί να γίνει θαύμα στην Ελλάδα? Α, το θαύμα. Παίρνω τα μάτια και θα σου πω εγώ που θα γίνει. Α, Καστέρας Τρυπόλεως. Εδώ δεν γίνεται θαύμα γιατί αυτοί άμα χάσουν μπορεί να τους πλακώσουν. Άρα δεν γίνεται θαύμα. Άρης Ολυμπιακός. Θα γίνει θαύμα. Δηλαδή. Χ. Το δεν είναι θαύμα. Γιατί δεν είναι θαύμα? Αφού βολεύει. Άμα κάτσει 3-3. Αυτό δεν είναι θαύμα. Αυτό θα είναι θαύμα. Τέτοιο θαύμα. 4-4. Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Όχι, ούτε εδώ γίνεται. Θαύμα Παναθηναϊκός σε βαθμούς. Ατρόμητος θέλω, όχι. Βόλος Παζιάννα από τη στιγμή που πα παίρνει του βαθμού. Ναι. Εδώ τα Γιάννα με ποιο τάγκο. Το διπλό πληρώνει. Αστεία. Το διπλό πόσο πληρώνει? Ένα 60, ένα 70.
Βόλος Γιάννη 1,60. Ήταν το διπλό ημίχρονο τελικό. Το κάνει 2-4 εκεί, ωραία. 3-4. Γιατί 2-4 και αν κερδίσει. Ποιο θα κερδίσει. Αφού πλέον πιο πολύ ο Άσος. Ρε, το σκορ θα παίξει τον Άσο τώρα. Σκορ. Σκορ τώρα, τα over 3,5 αυτά. Μπορεί να τα πιάσετε. Ιωνικός Πανατολικός. Ιωνικός Πανατολικός. Όχι. Όχι. Μην ψάξει την Αλφα Εθνική να γίνει το θαύμα. Όφη Απόλλωνος Σμύρνης ούτε εκεί. Ούτε εκεί. Στη Β' Εθνική. Λαμία ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει ένα μαγικό. Λαμία ΠΑΟΚ να γίνει μαγικό. Ναι, γιατί ο Άσος είναι πάρα πολύ. Ναι. Ανάλογα τώρα, ξέρω εγώ. Ο Φέστα, κάποτε ένα ΠΑΟΚ. Ο Φέστα, μην λες για το Φέστα, βγει η κυρία από τη Λάρισα, τον έχει αδυναμία. Δεν τον κατηγορήσουμε. Δεν, δεν τον έχω δει και στη θάλασσα εγώ πώς είναι, στη λίμνη. Πώς τη λέγανε τη λίμνη που είπε η κυρία. Δεν είπε λίμνη, είναι σε ένα φαράγγι. Το φαράγγι πώς λέγεται. Δεν το ξέρω. Εμάθετα τι βγαίνει η κυρία, δεν τη ρωτάς το φαράγγι. Εσύ που έχεις ολόκληρο επιτελείο συνεργατό και τι δεν βάζεις κάποιον να πει. Ξέχασα το φαράγγι. Να πάω κι εγώ. Να με δει και εμένα που θα κολυμπάω. Θα τολμούσες. Πού να πω σε φαράγγι. Ναι. Εδώ στο αεροπλάνο δεν παίρνω σε φαράγγι, θα πω. Ναι, υπάρχουν κάποια πράγματα που καλό είναι να μην. Όταν τα φοβάσαι. Μηχανάκι. Δεν ανεβαίνω. Σε μένα ανέβηκες. Σε σένα ανέβηκα. Έκανα εξαίρεση και αλλού ανέβηκα, αλλά με την ψυχή στο στόμα. Δεν ανέβαινα, το έχω για κακό. Την ώρα που ανέβηκες, πίστευες. Πίστευα στο Θεό, ναι. Μετά όταν κατέβηκα, έγινα άθεος. Δεν μου λες. Ναι. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε τώρα στην Ουκρανία. Ναι. Σαν ρεπόρτερ. Ναι. Θα ήθελα να πάω. Τους θαυμάζεις. Τους θαυμάζω, ναι. Θα ήθελα να πάω. Θα πηγαίνω. Θα πήγαινα, ναι. Και ο Παύλος, σε στέλνω το αποκριτή. Ναι. Χώστα και θα πάω. Δεν φοβάσαι. Όχι. Τον πόλεμο δεν τον φοβάμαι. Το αεροπλάνο το φοβάμαι. Το μηχανάκι το φοβάμαι. Περίμενε, κάτσε. Τον βλάκα που θα έρθει με την ταλίκα απέναντι και θα έρθει πάνω μου τον φοβάμαι. Ωραία, το πόλεμο με εξητάρει αυτό. Δεν διαφωνώ, αλλά. Με εξητάρει, ναι. Ο κίνδυνος αυτός με εξητάρει. Το αεροπλάνο δεν με εξητάρει. Του σέβομαι και του θαυμάζω κι εγώ. Ξέρεις γιατί δεν θέλω να ανέβω στο αεροπλάνο. Μην πέσει στη θάλασσα και πνιγώ. Ενώ να σκοτωθώ δεν με πειράζει. Δηλαδή, αν πέσει το αεροπλάνο στη γη, θα κάνει μια μπαμ σε ένα δευτερόλεπτο θα φύγω από τη ζωή. Και ποιο είπε ότι στη θάλασσα δεν κάνει μπαμ. Ρε παιδί μου, μπορεί να το προσαλασσώσει με έναν τρόπο. Πώς είδα σένα που έβλεπα τα Mayday. Α, εκεί στην Αίγυπτο που είχε. Στην Αίγυπτο, ναι. Και έσπασε τη μέση. Και μπορεί να πνιγείς. Δεν θέλω να πνίγω, θέλω να πεθάνω. Δηλαδή δεν θα ήθελα να πάω από πνιγμό. Υπάρχει χειρότερο. Για πες. Φαντάζεσαι να σπάσει, να γλιτώσει και να σφάει καργαρίας. Α, ναι. Μπα, εμένα δεν με τρώει γιατί έχω σκληρό κρέας και θα με. Δεν τρώει τον άνθρωπο καργαρίας. Ποιος τον τρώει. Ο καργαρίας δαγκώνει, νομίζω ότι είναι φώκια. Από περιέργεια πάει. Ρε κόκκινα, με τρελάνε τώρα. Σοβαρά σου λέω. Έχει συνονοηθεί με κάνα καρχαρία και σου είπε καρχαρία ότι δεν τρελάνε. Όχι, ρε φίλε, αυτό. Με τρελάνε αυτό. Αυτό λένε οι άνθρωποι οι οποίοι. Έχω δει πολλά ντοκιμαντέρ με καρχαρία. Τι ντοκιμαντέρ είδες. Πάρα πολλά. Ποιο, τα σαγόνια του καρχαρία. Δηλαδή πρόσφατα στην Αυστραλία. Τι έβλεπες για καρχαρία στα σαγόνια του καρχαρία. Όχι ταινία, ρε φίλε. Τι ταινία. Ντοκιμαντέρ. Δηλαδή αν θες τα σαγόνια του καρχαρία, βλέπεις το Θωμαίδη τη Δευτέρα. Ντοκιμαντέρ. Ρε αλήτη δεν τρέπεσαι λίγο. Ντοκιμαντέρ έχω. Ξέρεις τι μου είπε μια γκόμενα για το Θωμαίδη. Σε τι μου είπε. Τι. Γουστάρω με το Θωμαίδη πολύ, λέει, έχει επιβλητικό χαρακτήρα και τέτοια. Και τον γουστάρω τώρα, λέει, πιο πολύ που είναι μεγάλος παρά το αν ήταν, λέει, νέος. Μου το είπε μια 45άρα. 43 πόσο ήταν. Είχα μια κουβέντα, ρε παιδί μου, με μια φίλη μου και λέω. Παιδί μου, μιλούσαμε, ρε παιδί, με την κοπέλα. Ποιον αρέσει, παιδί. Ποιο γουστάρεις, ρε παιδί, με το Μετρόπολης και τα λοιπά. Μου έλεγε, ξέρω εγώ, το Θωμαίδη μου λέει. Λέω, πες μου το σκεπτικό, γιατί τη γυναίκα αυτή είναι διαφορετική. Άβυσος. Όχι άβυσος. Λέει, έχει τρομερό χαρακτήρα, έχει ήρεμη δύναμη, είναι, λέει, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και τώρα, λέει, μου αρέσει πιο πολύ από ότι όταν ήταν νέος. Πες όταν θα τον πάρω βόλτα με 600 νίντζα. Μην ανέβεις νίντζα, ούτε για αστείο. Κατάλαβες, πάμε παρακάτω. Κάπου είχε μείνει κουβέντα τώρα και πήγαμε στον Κυριάκο. Για τους καρχαρίες. Ναι, και πού ξέρεις, έχει συνονιθεί με τον καρχαρία τι του αρέσει να τρώει. Όχι, ρε φίλε. Ήσουν σε εστιατόριο και σερβέρε καρχαρίε, να πούμε. Όχι. Ρε. Τότε πώς το ξέρεις. Το έχω δει τόσες φορές. Πού δηλαδή, το είδες. Σε ντοκιμαντέρ. Τι ντοκιμαντέρ, χαράματα τα είδες. Το παλικάρι 37χρονο που έφαγε πρόσφατα στην Αυστραλία. Τι έφαγε. Τον έφαγε. Τον δάγκωσε. Για να τον φάει, ρε κόκκινε ισχύει για να φάσει. Τον δαγκώνει και φεύγει. Πέγαμε. Δεν τον έφαγε. Δηλαδή συνήθως τα χτυπήματα. Δεν κάνω πλάκα. Τα χτυπήματα τον περνάνε για φώκια. Το δαγκώνει. Άκου τώρα, έκανε το National Geographic. Έκανε τώρα. Ναι, φίλε, γιατί κακό είναι. Πώς δεν τον έφαγε, αφού τον έφαγε. Το είδα και εγώ τον ντοκιμαντέρ. Το δάγκωσε. Το δάγκωσε. Δεν τον έφαγε. Δεν τον τρώει για να φάει.
Γιατί τον τρώει ρε κόκκι, επειδή του έφαγε το νομίζω ότι είναι φώκια που φάγε του αρέσει. Φάγε καρχαρίας και πάει για διεκδίκηση. Όχι πες μου να μάθω. Δεν του αρέσει το ανθρώπινο κρέας του καρχαρία. Τότε γιατί μας τρώνε οι καρχαρίες. Γιατί σε μπερδεύει με τη φώκια. Η φώκια έχει καλύτερο κρέας από εμάς δηλαδή. Για το καρχαρία ναι. Έχει γίνει και κρεοπόλης δηλαδή. Ξέρω το κρέας ποιο είναι το καλύτερο. Τι να κάνουμε, αυτό τον άνθρωπο δεν βγάζω. Πάνε στα άλλα θέματα γιατί με βλάβει. Καλησπέρα, παιδιά. Σας έχω εικόνα να παίζετε οι δυο σας μπάλα, να ετοιμάζετε για επίθεση, να έχει ο Γρηγόρης την μπάλα στο κέντρο χαλαρά και να κάνει κούρσα ο Αρβατόπουλος έτοιμος για τέταρτη με τον Ροδοφλέκα. Και εκεί που είναι έτοιμος, ο κόκκινος για την κάθετη του μιλάει μία από την κερκίδα και πάει το πέμπτο γκολ. Και ο Κωστής έχοντας αλλάξει 15.000 χρώματα να κοιτάει τον Γρηγόρη και αυτός με απάθεια να λέει: Ε, τι έκανα, αφού μου μίλησε, να μην τη μιλήσω. Δηλαδή τώρα μας στέλνει ο κάθε λακαμάς ένα μήνυμα που κρατάει 12 λεπτά το μήνυμα. Θα το διαβάζεις ρε κόκκινε. Ο 2.35 καλά. Ένα μήνυμα που μας δείχνει. Φαράγγι της Καλυψός το είπε η κυρία, αν θυμάμαι καλά. Α, το ήξερε η κυρία το Φαράγγι της Καλυψός. Μάλιστα. Αλλά εσύ δεν πας εκεί. Άμα με παρασύρει το ρεύμα, ο Φίστας ήταν πιο γυμνασμένος μπορεί από μένα. Έκανε τους κοιλιακούς. Δεν ξέρεις. Εγώ έκανα 200 σήμερα, αλλά ο Φέστα μπορεί το βράδυ να τρώει λάχανα. Εγώ τρώω μακαρονάδα. Και να είναι και η κοιλιακή του καλύτερη. Και η κυρία του, να τον είδε καλά το Φέστα. Πάνε ρε με το Φαράγγι στα άλλα θέματα, το Φαράγγι να πούμε. Γιατί γελάς? Όχι, λέει ότι έχεις δίκιο. Ο Κωστής δεν είπε ότι τρώει τον άνθρωπο. Ο Κωστής είπε ότι δεν ξέρει. Εντάξει, εγώ του είπα ότι δεν του αρέσει το ανθρώπινο κρέας. Μάλιστα. Πού να του άρεσε κιόλας δηλαδή. Αν του άρεσε θα είχαμε πρόβλημα. Μάλιστα. Αν του άρεσε θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, και εσύ έχεις ομορφήνει επικίνδυνα. Το δείσουμε όμως πρέπει να φτιάξεις λίγο και είσαι ο πρώτος γαμπρός, λέει η Εύη. Οπα. Κάτι είδε η Εύη. Τι να προσέξω στον τίσιμό μου. Τι θέλει. Από τώρα γυμναστήριο πάω, στο άλλο πάω. Με τις φόρμες. Επειδή σε βλέπει με φόρμες γι' αυτό. Με τις φόρμες. Θες να με δεις αλλιώς εσύ. Ένα πούμε τον χορηγό μας, το Red Rock. Τώρα λέει το Μάρτιο, λέει θα σε κάνω λέει ανοιξιάτικο. Όταν γίνω ανοιξιάτικος. Ανάλογα με την κολεξιόν. Εντάξει. Ναι, δεν τονίζω με το τίσιμό μου. Δεν είμαι κομψός να πούμε. Είμαι casual τύπος να πούμε. Κατάλαβες. Καλά να πας τελευταία στο τίσιμο, όχι. Εντάξει, λίγο η κόρη μου με σημάζευσε λίγο. Δεν έχει σημασία πώς. Ναι. Δεν έχει καμία σημασία πώς. Όταν είχε έρθει ο Μπούργος στον Άρη. Ναι. Του είχα πει τι μπορεί να αλλάξει. Τι να αλλάξει. Στην ομάδα του Άρη. Τι άλλαξε. Δεν είπα ότι άλλαξε. Τα αποτελέσματα και η απόφαση το βοηθάνε. Τι τύχη του δίνει στα αναμενόμενα play-off να βγει στην Ευρώπη. Πόσοι βγαίνουν στην Ευρώπη? Τέσσερις. Ωραία. Οι δύο οι άλλοι δεν βγαίνουν. Εκτός να πάρει το κύπελο ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έτσι. Ναι. Αν είναι πιο μπροστά κάποιος θα πάρει το κύπελο. Ναι. Οι τέσσερις. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα βγει, ΠΑΟΚ θα βγει. Αυτοί οι δύο βγαίνουν σίγουρα. Ναι. Μετά έχει ΑΕΚ, Άρη. Το ζευγάρι τελικού. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο κτλ. Αν βγαίνουν τέσσερις. Αν βγαίνουν τέσσερις, θα βρει ζόρι. Θα βρει ζόρι μεγάλο. Θα βρει ζόρι μεγάλο γιατί όσο περνάει ο καιρός. Είναι εναντίον του. Είναι εναντίον του βιολογικά. Ναι. Και δεν έχει center for. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει ταλέντο τον Ιωαννίδη. Καλό ταλέντο. Έχει και τον Καρλίτο. Ο Μακέντα είναι εκτός λόγω της εγχείρησης. Τρίτος είναι ο Μακέντα. Δεν υπάρχει Μακέντα. Ναι. Έχει δύο πολύ καλά center for. Μπορεί να ξέρει κανένα ρίσκο να του πετάξει και δύο μέσα. Σε ένα τέταρτο είμαι 0-0, παίζω 4-4-2 με δύο. Λέμε. Ή παίζω με τρία χαφ και δύο φόρ και χωρίς έναν εξτρέμ. Λέμε. Όταν ο Μπακ ανεβαίνει απάνω από τη μία μεριά, τον βάλω από εκεί. Ωραία. Η ΑΕΚ έχει Αραούχο. Πετάει τα γκολ και προσωπικά γκολ βάζει. Καλά, ο ΠΑΟΚ είναι πιο μπροστά, ας πούμε. Ωραία. Δεν τον πιάνει εύκολα. Μετά ποια είναι η άλλη ομάδα. Ποια είναι. Ο Πας Γιάννενα. Βάζει λίγα, τρώει λίγα. Δύο φορές τον κέρδισε τον Άρη. Τον κέρδισε δύο φορές, είναι ντέρμι μεγάλο. Και ο Άρης έκτος. Θα παίξει κλειστά, τον περιμένει. Και ο Άρης έκτος. Τι να σου πω τώρα. Αν πούμε ότι τα Γιάννενα θα βγουν έξω, λέμε υποθετικά μιλάμε, γιατί μπορεί να πάνε καλά. Δεν λέω ότι θα πάνε έξω. Οι άλλες δύο ομάδες που θα ανταγωνιστεί ο Άρης έχουν σεντερφοράρες για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στα. Και ο Άρης έχει τον Καμαρά που έκανε ένα γκολ. Τώρα, σήμερα ας πούμε που έκανε τον γκολ. Και το προηγούμενο το έκανε πριν 4-5 μήνες. Ναι. Δηλαδή, σύν το γεγονός ότι βιολογικά θα είχε κάνει και στο Αγρίνιο με το πέναλτι. Πάντα ο Άρης, από παιδάκι, εγώ, ναι.
με τον Τζατσέφσκι και τον Γορίλα. Το... Τερματοφύλακε εσύ και δεν είχε φόρ. Ο Γορίλα ο πατέρα μου φταίει. Ήρθαν οι παίκτε και του είπαν: δεν μπορούμε, κύριε Τάκη, άλλο. Μα έχει ρημάξει αυτό ο φασίστα, ο βούλγαρο, ο προπονητή. Χαραρώστε μα γιατί δεν μπορούμε. Πήγε τον είπε και λέει: τα κολόπεδα λέει δεν θέλουν να κάνουν. Χειρότερη προπόνηση. 5-1 από τον Πανιόνιο. Αποκλεισμό κυπέλου. 10.000 αριανοί στο αεροδρόμιο να του πλακώσουν. Ο έπιανε ο Απρίλιο. Μπέμπαινε ο Μάιο. Κομμάτι ο Άρης. Θε με Αντώνη Γεωργιάδη προπονητή. Τι σεντερφόρ είχε ο Άρης. Το Δουλγεράκι. Ποιον είχε. Σκούτα. Ρόνη. Δεν θυμάμαι. Ποιον είχε σεντερφόρ ο Άρης. 80, 82, 83. Ποιο έπαιζε. Α σου πω τι πάθαινε ο Άρης. Άντε να στα πω διαχρονικά, δευτερόλεπτα. 81-82, Κράμερ προπονητής. Σέντερ φορ στον Άρη, ο Τσιριμόκος. Ο Τσιριμόκος. Γρηγόρης Χαραλαμπίδης από τη Δράμα, 1-95, και με πόδια και με κεφάλι, πρώτο σκόρερ πρωταθλήματος. Γιώργος Κωστίκος στον ΠΑΟΚ, με Νέτο Γκουερίνο. Παναθηναϊκό να σου πω. ΑΕΚ να σου πω. Είχαν ένα Ράντονιτς αυτοί. Ένα Σέρβο. Μαζί με τον Μαύρο. Και όταν ο Μαύρο έπαιξε έξω αριστερά, ο Ράντονιτ φόρ. Ή αν παίζαμε με δύο μπροστά, Μαύρο ή Ράντονιτ. Μαύρο παιδί μου, δεν έπαιζε ΑΚ δύο γκολ σε κάθε παιχνίδι. Τι να σου πω τώρα. Η Ρόδο είχε το Δράκο. Σέντερφόρ. Το θυμάσαι το Δράκο. Όχι. Ο Δράκο. Σέντερφόρ με το κεφάλι, τον πήρε όφη μετά, πέταγε τα γκολ. Ήταν ένα 92, ένα γαϊδούρι να πούμε ψηλό, πέταγε τα γκολ ο Δράκο. Ο Άρη ποιον είχε σέντερφόρ. Τον Μπάμπι Δουλγεράκι. Προπόνηση ο Γεωργιάδης, έπιασε ο Απρίλιος, πρώτος ο Άρης στη βαθμολογία, πέμπτος τελικά. Τα ίδια βιολιά και τώρα. Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται πάλι. Σπρέσικ, τρέχω, πέρσι κάνω. Τι να. Δεν τον έχω σε τύχη μεγάλη τον Άρη. Στα πλέον. Αν σε πρέπει να πάρει. Ποσοστό. Πρέπει να πάρει έναντι Παναθηναϊκού και ΑΕΚ που πήρε τον Οφριδόπουλο λόγω του center for. Και τη κούραση που θα επέλθει, μακάρι να. Εγώ θέλω τον Άρη. Δεν θέλω τον Παναθηναϊκό. Λογικό. Ωραία, θέλω εγώ τον Άρη. Για πολλούς λόγους. Δεν το θέλω τον Παναθηναϊκό. Για να μπουν και οι δύο. Του συμπάθω και του δύο για να μπουν. Ναι. Και την ΑΕΚ τη συμπάθω. Αλλά α είναι ο Άρης που είναι εδώ κοντά, α πούμε, να μπει στην Ευρώπη, να έχουμε εδώ τα live. Ο Άρης με δίνει πιο πολύ από ό,τι μου δίνει ο Παναθηναϊκός. Σαν δουλειά, εμένα με συμφέρει ο Άρης να πάει. Ναι. Εντάξει. Δεν θέλω να μην δεν πάει. Για μην βρίζουν πάλι οι Αριανοί και λένε κουφάλες, Τουρκόπολης και τέτοια. Ο τον Άρη θέλω και για τη δουλειά μου. Γιατί το λογικό, θα κάνω με τον Κουλιανό ένα live, θα πάρω 25-30.000 από τον Άρη. Θα πάρω 15.000 από την ΑΕΚ. Γιατί να θέλω την ΑΕΚ, για παράδειγμα. Τα καλά έχει συμφέροντα. Κατάλαβες. Πιο πολύ είναι οι Αριανοί. Αυτά. Άλλο τι έχει. Λοιπόν, να πω ότι τα υλικά οικοδομών στη Δυτική Θεσσαλονίκη έχουν όνομα. Χρόνης Γιάννης. Εκεί θα βρείτε πραγματικά κάθε είδους οικοδομικών υλικών. Για θερμοπρόσωποι, θερμομόνωση, ηχομόνωση, γυψουσανίδες και ό,τι άλλο χρειαστείτε. Επλέον θα βρείτε και όλη την γκάμα υλικών της Ζωμάτ, της Βιμπράν, αλλά και όλων των εταιριών. Αν ψάχνετε ψυσταριές, εκκλησάκια, βρυσάκια, πλάκες πεζοδρομίου, πέτρες επικάλυψης, θα τα βρείτε όλα και σε μεγάλη ποικιλία στα υλικά οικοδομών Χρόνης Γιάννης. Ή αλλιώς γνωστό εις υλικά οικοδομών Χρόνης Παπαβραμίδης. Καραόκι Δημήτριου 8 στον Εύωσμο, δίπλα στο ΙΚΑ, τηλέφωνο το 2310-75-73-78, επαναλαμβάνω 2310-75-73-78. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ, σήμερα θα κληρώσουμε τα 8 εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Γάνδη. Οπότε στέλνετε μηνύματα α02 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54344 προκειμένου να κερδίσετε τα 8 εισιτήρια για να δείτε την ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τίποτα. Έχεις κανένα νέο, καμία ενημέρωση για το τι έγινε με τον Αζέντη του Έλα Ράμπι με τον Ολυμπιακό? Γιατί ήρθε πριν από δύο μέρες και δεν ξέρω αν είχαμε συνέχεια στο θέμα. Δεν το ξέρω, δεν ρώτησα τον Αβραμίδη. Σήμερα βγήκα στο ράδιο με ρωτώ κανάλα. Δεν το ξέρω. Ήξερα ότι θα έρθει, αλλά δεν ξέρω την κουβέντα. Δεν έχω υπόψη μου. Πάντως, για να έρχεται, πάνω να πει ότι. Θα μιλήσω. Έστω κάποια καλή υπόθεση υπάρχει. Α, το Έλα Ράμπι τώρα να σου πω κάτι. Άμα είναι να πάω στα Εμιράτα εκεί πέρα με τις γυναίκες, με τις μπούργες και με τα. Τριτοκοσμικές καταστάσεις με κάτι θερμοκρασίες, υγρασίες, ας τα πάρει από τον Ολυμπιακό λιγότερα και ας μείνει ένα χρόνο στον Ολυμπιακό να παίξει άλλο ένα χρόνο, να δούμε και εμείς ένα καλό σεντερφόρ όπως είναι ο Λαράμπι. Τι να τρέχει τώρα εκεί πέρα στους απολύτιστους, να πούμε εκεί.
Έχουμε εδώ τους δικούς μας απολύτες τους. Οι γυναίκες με τα τσεμπέρια, η θερμοκρασία άθλια. Ο άλλος ο γυμναστής δεν μας είπε: δεν μπορώ να δουλέψω. Πώς το λέγανε. Ο Νίκος, ο Καρίδας. Ο Καρίδας δεν γύρισε πίσω ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να δουλέψω. Μα δεν γίνεται βιολογικά. Η αρπακτή να. Άμα κάνει αρπακτή και κάνει ένα χρόνο υπομονή, ας πάει τα πάρει. Τι να σου πω. Και εγώ θα πήγαινα. Λογικό. Θα έκανα ένα χρόνο, τι να κάνω. Θα καθόμουν στο ξενοδοχείο, δεν θα έβγαινα έξω να δω τη μαυρίλα να πούμε εκεί. Θα έβλεπα PlayStation, θα έπαιζα κτλ. Έπαιζα μπάλα. Ένα χρόνο υπομονή. Ένα χρόνο υπομονή, να τα πάρω και να βγω. 10 διαμερίσματα, σύνδεξη και γεια σας. Να με μνημονεύουν τα παιδιά μου, μην κάνουν κάκα στον τάφο μου απάνω. Κάτι μας άφησε. Κάτι μας άφησε. Λοιπόν, είχαμε και μία δήλωση του τεχνικού διευθυντή της Παρή. Ναι. Ο οποίος είπε ότι μάλλον κάναμε λάθος με τον Σέρχιο Ράμος. Με το Μέση δεν κάνατε λάθος. Κάτσε. Ο Μέση έπαιξε και κάτι. Τι να παίξει, ρε. Ο Ράμος, ρε φίλε, που του κόστησε ένα σκασμό λεφτά. Και τον είδανε το Ράμος. Δεν είπα όχι. Όχι, με συγχωρείς. Τι μάλλον. Έπαιξε πέντε παιχνίδια. Μα δεν τον είδανε το Ράμος. Εδώ οι άλλοι φελοί θέλουν να κρατήσουν τον Κρέσπο. Μιλάμε για φελούς. Μιλάμε για φελούς. Έχουν center back στη δεύτερη ομάδα K20 νέο παιδί. Θέλουν να. Τον Κρέσπο που δεν πηδάει. Δεν έχουν Μιχάλη, δεν έχουν Μιχαηλίδη, δεν έχουν ίδια. Έχουν και τον Πιτσιρικά, δεν θυμάμαι το όνομά του. Καλός. Καλός λέει, δεν τον είδα. Ο Κουλιανός μου λέει καλός είμαι. Και ένα δυο που ρώτησε ακόμα, το είδα το παιδί. Είναι μια χαρά είναι. Okay, αυτό το αναφέρω για να δεις ότι και οι πολύ μεγάλοι συλλογοί κάνουν λάθος. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Ρε αγόρι μου, εδώ ο μάντζαρτζερ του, πώς το λένε, του Μήτρογλου, ξεγέλασε ολόκληρο Άρη. Πρέπει να έχεις τεχνικό διευθυντή, αλυταρά, ταγμένο στην ομάδα, τεχνογνώστη κτλ. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Να πει Ράμος, όχι, από εγώ τον πρόεδρο της Παρή, το Μέση δεν τον παίρνεις. Γιατί θέλουμε να τον πάρουμε το Μέση, θα το πω. Για να παίξει μπάλα με τον Εμπαπέ, θα σκοτωθεί στα αποδυτήρια. Ο ένας δεν θα δίνει την μπάλα στον άλλον. Τι θες να πουλήσεις, φανέλες. Θες φανέλες να πουλήσεις, πες μου τον λόγο. Φανέλες. Ωραία. Θα έχουμε ένα να περπατάει στο γήπεδο. Δεύτερο παλέμα, εγώ δεν θα έχουμε. Θα του κάνω ξύγα. Άμα χαθεί η μπάλα και έχουμε δυο να μην μαρκάρουν, κάει και ο πισινός μας. Το κατάλαβες, θα του πω. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Θες να πάρεις τον Ράμος. Για ποιο λόγο. Δεν το βλέπεις ότι έχει φαρδίνει. Έχει γίνει σαν ξυλοκόπος πάνω στο παγκαίο να βαράει τα δέντρα, δεν μπορεί να στρίψει. Δυνατός, ψηλός, αργός. Δεν μπορεί να στρίψει. Δεν το βλέπεις δηλαδή. Εγώ που είμαι από την τηλεόραση και τον βλέπω, το βλέπω. Εσύ δεν τον βλέπεις που είναι δουλειά σου. Τον παίρνεις. Καλά να πάθεις. Πληρώσατε να. Λεφτά έχετε. Ύστερα στις κριτικές που κάνουμε εδώ. Λέει του χρόνου λέει να κάνει ο Κρέσπο συμβόλαιο. Εγώ λέω όχι να μην κάνει. Να πάρετε τον τέταρτο. Δίνω ας πούμε την άποψή μου. Για να φανταστείς πόσο παλιά άνθρωποι είναι οι παοξίδες σε αυτό το κομμάτι με τον Πασχαλάκη. Κάναμε γκάλωπ εδώ εμείς. Αν θα πρέπει να μείνει ο Πασχαλάκης ή όχι. Και βγαίνει ο Βλάχος, ο Βαγγέλης και τους κάνει ρόμπα. Ρόμπα! Όχι μόνο λέει θα πρέπει να μείνει ο Πασχαλάκης, θα πρέπει να βρείτε και έναν δεύτερο καλό σαν τον Πασχαλάκη. Τέζα ο Μπούζος. Ωραία απάντηση. Γούσταρε ο Μπούζος. Αυτά τον αρέσουν τον Μπούζο. Γιατί του είπε ωραίο σκηνικό ποδοσφαιρικό. Είναι δυνατόν εσείς που είχατε το φίλι τερματοφύλακα. Τον φίλι τερματοφύλακα. Και όλα τα παλτά τα οποία τα βρίζατε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να ρωτάτε αν πρέπει να κάνετε τον Πασχαλάκη συμβόλαιο. Εγώ αν ήμουν ο Πασχαλάκης δεν θα υπέγραφα. Η άλλη μα. Θα πήγαινα Τουρκία, θα πήγαινα. Θα τα πει μετά. Εμμυράτα, κράτα θα... Ναι, ρε φίλε, τι είναι αυτό. Κράτα δυνάμει. Κάνουμε γκάλωπ τώρα για να δούμε αν ο Πασχαλάκης πρέπει να μείνει στον πάγκο. Το αυτονόητο κάνουμε γκάλωπ τώρα. Απαράδεκτο. Συνέχισε αυτό που έλεγε για τον Πασχαλάκη. Είπε ότι εσύ δεν θα έμενε. Εγώ δεν θα έμενα οπωσδήποτε. Θα κοιτούσα να πάω δύο χρόνια Τουρκία. Εντάξει. Για να με θέλει ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ. Να φύγω ρε παιδί μου από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ρεπόρτερ. Ναι. Κάνω τρεις αποκρούσεις καλές. Έκανε μια απόκρουση ο Πασχαλάκης. Δεν δίνουν έμφαση. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι δεν σε γουστάρουν. Και δεν σε γουστάρουν γιατί σου πλάκουσες στους οπαδούς μπουνιές εκεί πέρα. Γιατί αντέδρασε. Ποιος πλάκωσε, ποιον άλλο. Ναι, γιατί σου λέει τι. Γιατί δεν είσαι. Εγώ κάνω 20 χρόνια προπόνηση και είμαι 2 μέτρα. Και τι, ακαλά, φάω ξύλο. Δεν κατάλαβες καλά. Πάρ' τις μπουνιές σου και τελείωνε. Έτσι είναι. Και αυτό το πράγμα ότι έπαιξε μετά πήρε το κύπελο και φέτος είναι πολύ καλός το κρατάνε μανιάτικο. Δεύτερον, το ζηλεύουν γιατί είναι κούκλος. Πεδαράς. Όλες οι γκόμενες μιλάνε για τον Πασχαλάκη. Δεν υπάρχει καμία, είναι κούκλος. Ποια γκόμενα θα πει ότι δεν είναι ωραίος. Ζηλεύουνε.
κάτι τρισπίδαμοι, κάτι γουρουνομούριδες, κάτι σαπιοχιλιάδες, ζηλεύουν. Ζηλεύουνε ρε, πως η γυναίκα ζηλεύει την άλλη τη γυναίκα και τη φθόνη. Έτσι και άντρες και χειρότερα. Οι γυναίκες τι είναι δηλαδή, χειρότερες από εμάς, που φθονούν η μία την άλλη και δεν λέει καλή κουβέντα η μία για την άλλη. Δεν έχω ακούσει εγώ να λέει η μία για την άλλη καλή κουβέντα, ποτέ. Ποτέ δεν έχω ακούσει. Άντε εμείς να πούμε, ξέρω εγώ, ωραίος είναι αυτός, ξέρω εγώ, ωραίος άντρας, ο Κούρκουλος, ωραίος ο Τάδε, ωραίος ο ηθοποιός κτλ. Η γυναίκα δεν λέει. Αλλά και ο άντρας το ζηλεύει τον άλλο. Τρίτον, τι νομίζουν, ότι θα βρουν καλύτερο τερματοφύλακα? Για να βρουν καλύτερο τερματοφύλακα πρέπει να πληρώσουν. Μπορούν να βρουν. Θα πρέπει να έρθει από Ευρώπη, να είναι 30 ετών και κάτω κτλ. Του κάνουν δηλαδή ένα μπούλινγκ του Πασχαλάκη και αυτός επειδή είναι χαφίφης. Ξέρεις σημαίνει χαφίφης. Ναι. Χαφίφης είναι. Ούτε ο μάνατζερ του τον προστατεύει. Ποιον έχεις μάνατζερ είναι Πασχαλάκη? Που αφήνεις τον άλλο να κάνει εδώ πέρα. Εγώ αν ήμουν μάνατζερ του Πασχαλάκη, εγώ. Θα έδερνα τους κόσμους κανέναν. Όχι, δεν θα έδερνα κανέναν. Θα έπαιρνα τηλέφωνο. Τι είμαι, κανίβαλος? Θα έπαιρνα τηλέφωνο τον Μπούζα, κύριε Μπούζα, έχω παράπονα από εσάς. Τι είναι αυτό που κάνετε? Θα διαμαρτυρόμουν, ρε παιδί μου. Τι βάζετε τώρα δίλημα, τι? Εντόμως. Στο goalkeeper το καλύτερο βάζεις δίλημα σε ποιους? Σε ποιους? Για τον κάλο που έκανε. Γιατί κάνεις κάλο που θα τον έλεγα? Έχω παράπονο. Με ευγενικό τρόπο. Να. Μετά στο ρεπόρτερ, ακούσει, αναμετάφραση. Γιατί δεν είπες για αυτά? Κάνει μια απόκριση, ξέρω εγώ, ο Πασχαλάκης και κάνει μια απόκριση ο Πασχαλάκης. Δεν δίνει έμφαση ο άλλος. Και γίνεται μια απόκριση του Πασχαλάκη. Θα την απειλεί. Αλλά μεγάλη επέμβαση. Ναι, άμα τους πούνε από τον ΠΑΟΚ, μας πούνε, α, ξέρω εγώ, του κάνουμε ανανέωση και μεγάλος goalkeeper και πρώτη σελίδα κτλ. Και είναι αλλιώς. Τώρα τον έχω στην blacklist. Εγώ δεν θα έμενα. Ούτε και αν σου δίνω πολλά περισσότερα χρήματα. Αν του τα έπαιρνα, θα έμενα, κόκκινε. Αλλά παίρνω 700, μου δώσει 500, τι λέω, έλα εδώ. Ωραία, πόσα έπαιρνε στον ΠΑΟΚ, 2 εκατομμύρια. Μα αυτό ήταν και κεκές. Έχει δει και κεκές ή τερματοφύλακα. Δηλαδή να πει τον άλλον. Και καλότερο. Και καλότερο. Ο Νικοπολίδης κόλλαγε. Νικοπολίδης. Ο Νικοπολίδης όμως κόλλαγε, μετά δεν μπορούσε να γίνει προπονητής. Και κες τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας έγινε. Ναι, τερματάρα. Και κες κολούσε, να πούμε. Γιούρο πήρε. Γιούρο πήρε, ναι. Δεν μπορούσε να παιδί στην ομιλία. Τρομερή αντίληψη πέρα από αυτό. Φοβερή, ναι. Εκπληκτικός. Τερματοφύλακας τοποθετήσεων. Πάρα πολύ μεγάλος τερματοφύλακας. Μα είχε αντίληψη, ρε φίλε, που θα πάει το σουτ. Σπάνια. Ανάγκαζε τον άλλον να σουτάρει εκεί που θέλει ο τερματοφύλακας. Μεγάλη υπόθεση. Χωρίς να κάνει εκπληκτικές προσπάθειες. Λέει ο Αλέξης. Πες τον Κωστή. Ναι. Τον Πασχαλάκη δεν το χωνεύουν από τότε που είχε πάει, είχε πει η Αθήνα μου αρέσει πιο πολύ. Γιατί έχουν κόμπλεξ με την Αθήνα. Και εμένα μου αρέσει η Αθήνα πιο πολύ. Πάει να πει ότι πρέπει να με κάνουν εδώ να μην με δίνουν μεροκάματο επειδή μου αρέσει η Αθήνα πιο πολύ. Σαν πόλη. Και γιατί να μην είναι η Αθήνα ωραιότερη από την πόλη από τη δικιά σας εδώ, από τη δικιά μας. Πιο ωραία είναι. Πιο καλά. Πιο ουσία έχει, πιο αυτά έχει, πιο ωραία παραλία έχει. Πιο οργανωμένη. Πιο όμορφη είναι, ρε, πιο οργανωμένη. Έχει ομορφιές που δεν έχει εδώ. Πώς θα το κάνουμε? Τα λες εσύ που έλεγες κάποτε δεν αλλάζουν την Τούμπα με τίποτα. Μα δεν την αλλάζουν. Μ' άκουσες εμένα να φεύγω από την Τούμπα? Όχι. Λοιπόν. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Σαν την Τούμπα δεν έχει. Για μένα. Γειτονιά. Άλλο αυτό και άλλο σαν πόλης. Να και κάποιος. Άμα πας Νέα Σμύρνη Πειραιά μέχρι, μέχρι εκεί το Σούνιο. Είναι εκπληκτική η Αθήνα. Έχεις εσύ τέτοια παραλία? Μια πορδία έχεις εδώ, βρωμά και ψαρίλα να πούμε. Θα την έκανε ο Παπαγεωργόπουλος, πώς το λένε, καθαρισμό. Γραπτό που λέω σε κανένα προγνωστικό για Σούπερ Λίγκα 2. Πες μου, τα μάτσα στα πόλα, στα βγάλω κάρτα 1-1. Στα βγάλω εγώ κάρτα 1-1. Θα τα βγάλεις κάρτα. 1-1 θα στα βγάλω κάρτα. 1-1 στα βγάλω κάρτα. Θα πες μου και αποδόσεις, θα δεις ποια θα γίνει η βρωμιά εκεί πέρα. Η μαγεία που θα γίνει. Από, περίμενε. Μόνο μέσα από την εφημερίδα. Α, στην εφημερίδα. Εδώ φαίνεται από εδώ. Γι' αυτό. Στην εφημερίδα. Εσύ δεν την μπορεί να την πιάσει κιόλα. Ποιο δεν την πιάνει? Σταμάτα ρε με την καλή την κουβέντα πάντα. Λοιπόν. Αστέρας Βλαχιώτη ΑΕΚ. Παρακάτω. Καραϊσκάκης Πανθαϊκός Β'. Παρακάτω. Νίκη Βόλου Πιερικός. Άσος από το ημίχρονο. Ιερά Πέτρα Λεβαδιακός. Διπλό. Μικρές αποδόσεις. Ναι, ναι, ναι. Για πάνε στο Βορρά. Θα βρούμε και το Βορρά το. Ο Βορρά θα γίνει. Ο Βορρά θα έχει καμιά μαγεία. Πάνε το Βορρά να γίνει. Ναι, τώρα. Πάμε στο Βορρά. Τα κόλλια στο Ηρακλή, δεν πήρε χαμπάρι, βλάκα. Εγώ στο είπα στο ημίχρονο. Μετά στο ημίχρονο με το πες. Στην αρχή να με τα λες αυτά. Πού να το ξέρει. Άμα δεν το ξέρει, τι να σε κάνω. Λάρισα Ηρακλή. Λάρισα Ηρακλή. 7-15 το διπλό. 7-15 το διπλό, Λάρισα Ηρακλή. Βάλε παίξε δύο αποβολέ. Αλμοπός Αριδέας Ξάνθη. Αλμοπός Αριδέας Ξάνθη. 3.55 ο Άσος.
Άσος είναι το μάτς. Με γκολ και του Ρόβα. Μάλιστα. Πολύ καλός. Διαγόρας και Φυσιά. Μοιρασμένες αποδόσεις. Α, παρακάτω. Ζάκη Δημοστρόδος. Μοιρασμένες αποδόσεις. Εδώ θα απαιτούν σκορ. 4-2-2-4 φτάσει είναι εκεί. Καβάλα θες πρωτός. Χουάν Αμό Ρότσα. 4,5 το διπλό. Άσος. Καλυθέα Ηρώτος. 8,5 το διπλό. Εδώ μπορεί να γίνει η ομορφιά. Εδώ. Καλυθέα Ηρώτος. Εδώ. Ολυμπιακός Βόλου να γίνει η καρδίτσας. Outsider Ολυμπιακός Βόλου. 4-2-2-4 φτάσει είναι. Διάλεξε. ΠΑΟΚ με Απόλλων Πόντου 6-35 το διπλό. ΠΑΟΚ με Απόλλων Πόντου. Δεν το χωνεύουν τον Καλαϊτζίδη οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ούτε ο ΠΑΟΚ τον αυτό. Άσος. Δεν χωνεύουν οι μεγάλες αποδόσεις. Όχι, εντάξει. Δεν πρόκειται να κάνουν, όχι. Χανιά Επισκοπή 5 φράγκα το διπλό. Τίποτα. Στο 8 φράγκα θα γίνει. Τρίκαλα Βέρεια 10 φράγκα ο Άσος. Τα ξέρει και το αποτέλεσμα τη ΑΕΛ με τον Άκη. Δηλαδή, αν λέμε. Ναι. Κερδίσει η Ηρακλής στην ΑΕΛ. Ναι. Παράξενο είναι. Και στη Βέρεια είναι ωραία τα ραβανί εκεί. Βλέπω τα φτιάχνουν καλά, με καλό μέλι να πούμε. Εντάξει. Με καλό μέλι. Με καλό μέλι το φτιάχνουν το ραβανί. Βρωμιάριδες. Πίτα εθνική. Έχει τίποτα άλλο ή θα πάμε σε γραμμές. Δεν βλέπω αναψοκονοϊκό. Είχαμε ένα φίλο που έλεγε. Τι. Μακάρι να πα στον πόλεμο, πα και γλιτώσει. Καλή άνθρωπο. Να πάω στον πόλεμο εγώ. Εγώ δεν θα πήγαινα στον πόλεμο 20 χρόνια, τώρα θα πάω στον πόλεμο. Θα πολεμήσω όχι, για ποιον. Επειδή είπες για πολεμικός ανταποκριτής. Πολεμικός ανταποκριτής πάω. Να πολεμήσω δεν πάω. Δηλαδή να χωθώ και στους βομβαρδισμούς να κάνω ρεπορτάζ, μ' αρέσει. Ρε φίλε, ναι. Αυτό που είδα, ναι. Γιατί θέλοντας και μη βλέπεις, να τους σταματάνε κάθε τρεις και λίγο. Να μην ξέρει ποιος σταμάτησε. Ναι. Τι θέλει, τι διαθέσεις έχει. Είναι Ρώσος, είναι Ουκρανός. Στην Ουκρανία μιλάς. Ναι. Σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Ποιο περισσότερες πιθανότητες να σε εξεντεριάσουν, τι έχεις. Να πας στην Ουκρανία πολεμικός ανταποκριτής ή με φανέλα του ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο ή με φανέλα του Άρη στην Τούμπα. Να σε φανελάχανο. Περισσότερες πιθανότητες. Εγώ πάω πολεμικός ανταποκριτής. Με φανέλα του ΠΑΟΚ στην Καριλάο δεν πάω. Με φανέλα του Άρη στην Τούμπα δεν πάω. Στο λέω επιτόπου. Κάτι τελευταίο θέλω να σου πω. Το οποίο το έχουμε συζητήσει. Πέθανε κανένας πολεμικός ανταποκριτής. Μια-δυο φορές άκουσα. Πολλές φορές. Εδώ κοντά πέθανε κανένας. Πολλές φορές έχουν σκοτωθεί. Εντάξει, προστατεύονται, τους προστατεύουν, εντάξει. Σε έναν τρελό να πέσει, φτάνει. Εντάξει, ρε φίλε. Και τι ζεις δηλαδή. Τι ζεις. Στο γήπεδο δεν πας. Στον πόλεμο δεν πας. Στον πορτέλο δεν πας. Πού πας δηλαδή. Τι ζεις. Να ζήσεις έντονα δεν ζεις. Έζησες παλιά, τώρα πάει. Να φύγεις από τις κόκκινες γραμμές δεν φεύγεις. Στη δουλειά σου δεν φεύγεις. Στη ζωή σου δεν φεύγεις. Και τι ζεις. Κάνε κάτι extreme. Κι άμα σε πάρει το Βόλι, σε πήρε. Τι ζεις δηλαδή. Κάποια στιγμή λες, ρε παιδάκι μου, κάνεις μια ανασκόπηση στη ζωή σου και λες. Τι έκανα. Τι έκανα. Εγώ έκανα μια μέρα ανασκόπηση. Καλά, στραβά. Εγώ έκανα μια μέρα ανασκόπηση πρόσφατα και τρόμαξα από την ανασκόπηση. Φοβήθηκα εκ των υστέρων για αυτά που έχω κάνει. Όταν τα έκανα, δεν φοβόμουν. Φοβήθηκα εκ των υστέρων αυτά που έχω πει και αυτά που έχω κάνει. Λέω, αυτά τα έκανα εγώ. Φοβήθηκα μετά. Σηκώθηκα, πήγα 2,5 ώρα, πήγα ένα περίπατο, δεν με πιάνει ο ύπνος. Σπάνια βέβαια, όταν έκανα την ανασκόπηση, βγήκα από το σπίτι, περπάτησα, έκανα και τα λοιπά. Έχω κάνει αυτά τα πράγματα εγώ. Έχω πει αυτά για αυτόν και για αυτούς. Πλακώθηκα εκεί με την κερκίδα ολόκληρη. Πήγα στην Τούμπα με ρούμιξα 40 και γλίτωσα. Εδώ χίλιοι πέσα πάνω. 800 πόσοι Ηρακλειδείς. Είπα εκείνο, στο Άρης Ηρακλής. Είπα ότι ο Σαουρίδης έριξε τον Άρη και ήρθα εδώ να με σκοτώσουν 1000 άτομα. Δηλαδή, έχω κάνει δηλαδή παλαβά πράγματα. Ψέματα είπες. Εκ των υστέρων. Και λέω εσύ ρε βλάκα, λέω, φοβάσαι να μπεις τώρα στο αεροπλάνο. Όλοι έχουν αδειά. Δηλαδή, αυτά που έχεις κάνει, εις βάρος του εαυτού σου, τα οποία σου βγήκαν σε θετικό μετά στη δουλειά επάνω, γιατί μπορεί να μου βγήκαν σε θετικό, έτσι. Στο ισοζύγιο. Και φοβάσαι, ας πούμε, τι να σου πω ρε παιδί μου, αν μείνεις με ποτηλιάρισμα. Σε πιάνει, ξέρω εγώ, φοβία και τέτοια. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Αλλά κάνε κάτι, κουνήσου, ζήσε. Φύγε από τις γραμμές. Κάνε κάτι παράτολμο. Φίλε. Εμένα μ' αρέσει τώρα να μου πεις, τώρα να μου πεις, πάνε πολεμικός ανταποκριτής. Πάω. Πραγματικά πάω. Αν πολεμήσω, δεν πάω. Δηλαδή να πάω να πολεμήσω για ποιον.
σαν ανταποκριτής όμως πάω, γιατί θέλω να σου πω ότι δεν φοβάμαι το θάνατο. Αλλά δεν γουστάρω να πολεμήσω για αυτούς τους λόγους, για άλλους. Να πάω όμως για το μέσο που δουλεύω, για τη δουλειά μου πάω οπωσδήποτε. Κατάλαβες, το διαχωρίζω. Να κρατήσω όπλο δεν πάω. Δηλαδή, βλέπω μια σύγκρουση, ναι, απόψεων τώρα, δικών σου. Ναι. Δηλαδή, μόνο σου λες, έθνη δεν υπάρχουν. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει εκείνο. Οικονόμα υπάρχει. Να πας να μπλέξεις σε κάτι. Ναι. Πόσα λεφτά. Για τη δουλειά μου, ρε φίλε. Ναι. Πόσα λεφτά δουλειά να πάρεις. Να σου πω και κάτι, ρε κόκκι. Πόσα λεφτά. Θα σου πω, όχι, όχι, δεν για τα λεφτά. Εμένα, αν μου πεις, θα είσαι σε μια δουλειά τοξική, δεν λέω ονόματα, και θα παίρνεις 10 δραχμές. Αλλά θα είσαι με τοξικούς ανθρώπους. Κοπρίτες αυτούς και τα λοιπά. Κακούς ανθρώπους. Απορρίπτεται. Και θα πας με 7 ευρώ να πας να είσαι ελεύθερος. Θα πάω στα 7 ευρώ για να σου δείξω για τα χρήματα. Θα σου πω και κάτι άλλο. Πάλι δεν θα πω ονόματα, αλλά θα πω κάπου επιγραμματικά. Μου έτυχε δουλειά να μου πούνε θα πάρεις αυτά τα λεφτά, αλλά ένιωσα ότι θα πρέπει να, ότι θα πρέπει να μην είμαι ο εαυτός μου. Τι πράγμα λέμε. Ναι, να μην είμαι ο εαυτός μου. Και λέω θα πάω από το δύσκολο το δρόμο, αυτά τα λεφτά θα πολεμήσω, θα τα βγάλω. Θα τα βγάλω. Μα και αν δεν τα βγάλω, δεν τα βγάλα. Αλλά θα είμαι ελεύθερος. Είσαι καλά με τον εαυτό μου. Θα είμαι καλά με τον εαυτό μου. Άρα είναι τα λεφτά, οπωσδήποτε. Αλλά δεν είναι το... μου πάρε σε ένα κανάλι στην Αθήνα να πάω τηλεοπτικό. Αλλά να βρίζω το Σαββίδι. Αλλά όχι το Μαρινάκι, ούτε το Μελισανίδη. Και τους είπα, τι λεφτά δίνετε για να κάνω εγώ, για να πουληθώ ας πούμε κάτω. Μου είπαν ένα ποσό. Λέω, δεν αξίζει αυτό το ποσό. Αν ήταν ένα εξωπραγματικό Αν ήταν να σώσω την κόρη μου οικονομικά, μπορεί να το έκανα. Μπορεί και να μην το έκανα, ξέρεις γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί ας πούμε την κόρη μου τη λένε, ο πατέρας μου αυτό έχει και τα λοιπά, δεν της είπε πει κάτι κακό. Την είναι λίγο τρελός, της λένε. Το ξέρει κι αυτή. Το ξέρει. Το ξέρει. Αλλά δεν θα ήθελα να τη πούνε ότι ο πατέρας σου είναι πουλιτάρι και πουλήθηκε στο Μαρινάκι ή στον Μελισανίδη και βρίζει το δικό μας πρόεδρο. Ή να με έπαιρνε ο Σαββίδης και να βρίζα εγώ το Μαρινάκι. Θα τη λέγανε. Ο παπά σου πουλήθηκε, είναι από αυτή τη μεριά. Είναι πολύ κακό αυτό. Και δεν θα γούσταρα, κατάλαβες. Ας ζήσει με λιγότερα. Είναι ξύπνη, αυτή θα βρει την άκρη της. Και θα σου πω και κάτι τελευταίο. Καλύτερα μην αφήσει λεφτά σε ένα παιδί το οποίο είναι εκπαιδευμένο και δυναμικό, παρά να αφήσει 10 εκατομμύρια ευρώ σε ένα μαλάκα. Αυτό. Κατάλαβες. Δεν το συζητάω. Άδικο σκόπο. Θα είναι άδικο σκόπο. Τα έζησα εγώ στην Αθήνα. Τα έζησα στην Αθήνα. Έχει ο Καρατζαφέρης, το γιο της Βουγιουκλάκη. 50 εκατομμύρια ευρώ να τον άφηνες. Ο Καζάκος, που θα έρθει να παίξει εδώ και είναι φίλος μου, ο Κώστας, είναι άλλο δυναμικό παιδί. Του Καζάκου ο γιος. Ναι. Ο Κωνσταντίνος. Εδώ θα έρθουν να παίξουν στο θέατρο, θα πάω να το δω. Το γνωρίζω και γιατί μιλάμε στο, πώς το λένε, στο Instagram έχουμε μια καλή σχέση. Πάω να το γνωρίζω εδώ στο θέατρο. Καταλαβες. Δηλαδή άντε και την άφησα την κόρη μου 2 εκατομμύρια. Και έρχεται ο πηδίκτουλας και της τα τρώει. Ενώ δεν την αφήνεις τίποτα και είναι στο πέλαγος και είναι μαχήτρια. Τι καλύτερο. Ή γιο άμα αφήσεις. Είναι τα λεφτά, είναι, αλλά είναι και τα παράπλευρα που λέει ένας παόξης φίλος μου. Όχι τα παράπλευρα, τα παράπλευρα. Παράπλευρα. Τα παράπλευρα, ήταν παράπλευρα. Ιδιωτικό, δεν θα σου πω ποιος ψηλός φίλος μας, συμπαθητής μας. Και με μεγάλη θράψη στο γυναικείο, φίλο. Τρομερός στον πρόλογο. Βέβαια, στον πρόλογο τρομερός. Γλίτωσα ως διαμαγείας 23 χρόνων από αυτόν. Άθεσε, κουτούπωνε και εσένα. Όχι, εμένα δεν με κουτούπωνε. Είχε ένα Ρενό 4 από ο μπαμπάς του. Σταμάτα, ναι. Το φωτογράφησε. Εντάξει τώρα, εντάξει. Και λέει... Εγώ ρε φίλε, αυτό που έζησα. Ναι. Έχει ρίξει γυναίκα από το θηροτηλέφωνο. Ναι. Στον πρόλογο. Ξέρω ποια. Ξέρω. Και πώς. Ναι. Έχω μείνει λαγαπάνω. Έτσι. Τι έκανες, δρόλο. Μάγος. Υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι. Άκου. Από το θηροτηλέφωνο. Είναι και πολύ αυτός όμως. Και καντέμις. Με πήγε μια μέρα στις πολυκατοικίες τις μεγάλες. Ήταν δύο γκόμενες που οι άντρες τους ήταν ναυτικοί. Όχι, και είναι ναυτική τώρα που γι' αυτό. Κι εγώ μαζί. Εσύ έφυγε, όχι αυτό. Εσύ είσαι ο Καντέμις. Έτρωγα ξύλο μέχρι την τούμπα. Σα πιάσανε κιόλα. Από τον άλλον, από το δικό μου. Γιατί. Ένα χρόνο λέει έρχομαι σε αυτή το διαμέρισμα. Τώρα λέει που ήρθες εσύ, λέει βρέθηκε να γίνεις ο άλλος, λέει. Από το ταξίδι το ναυτικό. Ο ψηλός ήταν, ναι, στα καράβια χρόνια. Ναι. Λοιπόν, και μου λέει. Κάποια στιγμή λέει ένα ναύτη, πριν αρχιετούμε άδεια, λέει. Τώρα να την κάνω έκπληξη. Λέει,
Στείλε τηλεγράφημα, θα πας. Μην έχεις καμιά άλλη έκπληξη. Καλά που ήταν στον πρώτο όροφο και ήμουν goalkeeper εγώ. Πήδηξε και χορτάρι κάτω και έφυγε. Κατάλαβες τι έβγαλε με το φίλο σου. Δεν λέμε ονόματα. Καλησπέρα, Τρικολόρε. Είστε υπέροχοι, διότι το χάρτη ότι η Ρωσία έχει ένα κομμάτι γη δυτικά τη Λιθουανία και συνορεύει με Πολωνία πρόσβαση στη Βαλτική θάλασσα. Έτσι ακριβώς. Από μινάρι του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Καλά. Πολλά είναι τα μηνύματα για Ρωσίες και τα λοιπά. Δεν θέλω, τα έχω διαβάσει, τα έχω δει. Ξέρω και από τις παρατάξεις η μία τι λέει για την άλλη. Εγώ ένα πράγμα θέλω να το κομματικοποιήσαμε. Άκου να δεις. Κατορθώσαμε στην Ελλάδα. Να κομματικοποιήσουμε. Κομματικοποιήσαμε και τον πόλεμο. Να έχουμε κοινή εθνική πολιτική. Ναι, κομματικοποιήσαμε τον πόλεμο. Βάλαμε το Μητσοτάκη στο ένα κανάλι και τον Τσίπρα στο άλλο κανάλι. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι, εντάξει. Φίλε, δες τι γίνεται. Κομματικοποιήσαμε τον πόλεμο. Τι κάνουν κουμάντους στην Ευρώπη. Και τελικά πού διαφώνησαν αυτοί οι δύο μόνο. Σε όλα συμφωνήσαν σχεδόν. Σχεδόν. Εκεί που διαφώνησα είναι ότι δεν έπρεπε να στείλει τα όπλα ο Μητσοτάκης. Δεν μου τα όπλα από πού τα πήρε ο Μητσοτάκης. Κριτικά ήταν τα όπλα από πού ήταν. Ξέρεις. Ξέρω που ήταν. Ήτανε με... Ήταν κατασχεμένα από ένα ουκρανικό πλοίο. Α, δηλαδή δεν τα πληρώσαμε. Όχι. Σαν τις τυρόπιτες που κερνάς εσύ από τη βλάστη. Τις κερνάει ο άλλος και τις φέρνει για δικές. Έλα, ρε, άσου να σε πειράξω λίγο. Λοιπόν. Γιατί με είπες δακαμάρι, Κωστή. Έγραψα μια εικόνα που μου ήρθε στο μυαλό. Ε. Αυτός που έλεγε για την μπάλα και τα λοιπά. Έλα μου τώρα, θα μαλώσουμε τώρα. Πες ότι είμαστε στην ταβέρνα και βριζόμαστε. Σιγά τώρα. Γρηγόρη, το πρωί κατήρα με τον Κουλιανό σε κοροϊδεύαν. Κάθε μέρα τον έχω πιάσει στο στόμα τώρα. Δεν θα είχαν ρεπερτόριο. Δεν θα είχαμε ρεπερτόριο. Ναι. Μπράβο, μου αρέσει η τοποθέτηση του κόκκινου. Δεν θα είχαν ρεπερτόριο. Ελείψη ρεπερτόριου, ναι. Σωστό. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σου πω είναι το εξή. Για πες. Είναι σοβαρό. Πες μου το σοβαρό. Αυτό που με ενοχλεί όσο οτιδήποτε. Μάλιστα. Είναι που μπλέξαν τον αθλητισμό και και τον πολιτισμό. Δηλαδή. Δεν μπορείτε να φωνάξει τα Μπολσόη εδώ. Λέμε ότι μπορείς, παιδί, να πας να δεις μια παράσταση. Αυτό είναι χούντα, ε. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι χούντα. Απαγορεύουν στις ομάδες. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε. Όχι. Αν απαγορεύαν και τους άλλους, τους δυτικούς, θα ήμουν υπέρ. Αλλά εδώ απαγορεύουν μόνο τους Ρώσους. Και αυτό είναι φασιστικό. Δεν μπορεί να ακούσει δηλαδή κάτι το οποίο ναι, σου ναι. αρέσει, να διαβάσει κάτι που σου αρέσει, να δεις κάτι που σου αρέσει. Μου θυμίζει η Χούντα που απαγορεύονταν να ακούσουμε τον Θεοδωράκη, να πούμε. Και πόσο μάλλον σου. Ναι. Και πόσο μάλλον τις ομάδες. Δηλαδή, συγγνώμη. Για ποιο λόγο να μην παίξει η Τσαζακά στο μπάσκετ. Ξέρεις τι φοβούνται. Σπαρτάξα, ξέρεις τι φοβούνται. Τι. Προβοκάτσια. Σου λέει θα πάνε να χτυπήσουν το ξενοδοχείο που είναι. Αυτά φοβούνται, νομίζω περισσότερο. Όχι. Νομίζω. Όχι. Εκτός αν είναι τιμωρή. Επιχειρούν οικονομικό στραγγαλισμό σε όλους. Ναι. Σε όλους. Δηλαδή τώρα στο Σαββίδι. Δεν είμαστε φίλοι του Σαββίδη, απλά που τον επειδή το λέει Ρώσο λιγάρχη. Αφού βγάλανε τη λίστα και δεν είναι. Έχει ελληνική υπηκότητα. Χαρά ο Μπούζος, τον άκουσες. Δεν με νοιάζει. Άλλο. Ότι δεν είναι ολιγάρχης. Μπορεί να βγάλουν άλλη λίστα και να είναι μέσα στη δεύτερη λίστα. Ας το μην χαίρεται πολύ. Ο φίλος λέει, ναι. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Αμπράμωβιτς θα πάρει τον Άρη. Καλά, καλά. Κοροϊδεύεται. Ο Αμπράμωβιτς, παιδιά, δεν έχει ανάγκη. Και αν τα πουλήσει όλα, μπορεί να πάει στο Ισραήλ και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Οπότε μη κοροϊδεύετε. Πάντως η ψυχολογία, και τελειώνω εγώ με αυτό και πάμε στο χωρικό. Η ψυχολογία του κοινού είναι πάρα πολύ κακή. Το εμπόριο δεν πάει καθόλου καλά. Οι πελάτες μας λένε ότι πέρασαν δύσκολη εβδομάδα. Περιμένουν να ανοίξει ο καιρός. Θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως φτώχεινο ο κόσμος με αυτές τις αυξήσεις. Ακόμα δεν είδες τίποτα. Και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Λοιπόν, όταν πρόκειται για ασφάλεια αυτοκινήτου, θέλω να ξέρω με ποιον μιλάω. Και γι' αυτό επέλεξα την Εργοβάς. Εκεί βρήκα τιμές τόσο χαμηλές, σαν τις πήρα από το ίντερνετ, αλλά με πρόσωπο. Τα παιδιά είναι ευγενικοί, επαγγελματίες και με τις καλύτερες τιμές. Παράδειγμα, ασφάλεια αυτοκίνητου 1300 κυβικά, με πλήρη οδική βοήθεια, με 145 ευρώ το χρόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-300-305 και βήτα κερδισμένη και πάνω απ' όλα ασφαλής. Υπενθυμίζω ότι έχουμε διαγωνισμό για 8 εισιτήρια του ΠΑΟΚ με τη Γάνδη. Σε λιγότερο από 15 λεπτά θα μάθουμε ποιοι είναι οι τυχεροί ακροατές οι οποίοι θα κερδίσουν τα εισιτήρια για να δουν το παιχνίδι, την ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη βελγική ομάδα, η οποία δείχνει ότι είναι πολύ καλά. Απέκλεισε και την Πρίζ στο κύπελο. Εμείς πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ανοίξουμε γραμμές. Τι έγινε, κατουράει ακόμα. Σταγόνα κατουράει αυτός. Κάντε κατά διάλειμμα μεγαλύτερο, γιατί άμα ο Γιώργος πάει στην τουαλέτα μετά τα 50. Ας που λερώνουν τις τουαλέτες. Τι πράγμα με κατουράτε καθιστήρε. Πήγε 50 χρονών, φύγανε οι μεγάλες ερωτικές αυτές και τα λοιπά. Αρχίζει η πτώση και αυτό μεγάλωνε και ο προστάτης. Τι έγινε, μια ώρα κατουράζεται, τι είναι αυτό το πράγμα. Σιγάρο καθένα στην τουαλέτα.
Που, έξω. Έξω. Σε όλη την Ευρώπη. Κατουράν όρθιοι οι άντρες μετά τα 50. Δεν κάνει κούρμπα να πούμε το. Πώς το λένε. Δεν κάνει κούρμπα το τσίσα. Δεν κάνει κούρμπα. Κάνει. Κάνει λέει. Κάνει. Ωραία, πάμε να κατουρίσουμε μετά έξω. Α. Να δούμε αν κάνει κούρμπα η τσίσα. Γιατί ήρθε εδώ ένας μια μέρα 25 χρονών. Ένα βράδυ. Συγκρίνει σε εμάς με αυτόν. Κάτσε να δεις τώρα εγώ τι. Λέω, πού έχει τουαλέτα, λέω, πάω κατουρίσουμε έξω. Έχει μια ηλιά, λέω, την έχω ρημάξει την ηλιά. Τι ποτίζω. Κατουράω εγώ. Πάει και αυτός 25 χρόνια, κάνει κούρμπα μεγάλη, σαν το συντριβάνι. Εγώ μέτριος. Ζήλεψε. Ζήλεψε, ναι. Πάω στον ορολόγο, λέω, θα πεθάνω. Λέω, τι έπαθες, ρε αγόρι μου. Πήγα να κατουρίσω. Για τα τσίσα. Φύγε, ρε αγόρι μου, από εδώ, λέω. Έχουμε δύο προβλήματα. Φύγε από εδώ πέρα, μου λέει. Έχει τρελαθεί, μου λέει, τελείως. Εν τω μεταξύ, οι μεγαλύτεροι καυγάδες που κάνουν οι 50 φεύγα με τις γυναίκες τους είναι ότι λερώνουν την τουαλέτα που κατουράν όρθιοι. Γιατί πέφτει έξω. Βέβαια, πέφτει έξω, δεν κάνει κούρμπα. Διατάσεις καλές δεν έχουν να πάνε πιο μπροστά γιατί θα πιαστεί να πάνε καμιά γράμμα. Κούρμπα όμως μπορεί να λερώσει το καπάκι. Να λερώνει το καπάκι. Πάει άλλη σου. Είτε έτσι αλλιώς. Σου λέει αυτή, ό,τι έκανες, έξι έκανες. Τώρα σε μέσα από τα κάτωρα να πούμε. Να κάθεσαι καθιστός. Και οι περισσότεροι 50 μην είναι ότι τους ακούς, καθιστεί κατουράν. Άσε που λένε. Τώρα μας ακούν 50 φεύγα. Και οι γυναίκες σου γελάνε τώρα με στα μάξι. Σου λέει, ακούς τι λέει για σένα το λέει. Βέβαια. Ο δηλός φοβάται πριν τον κίνδυνο, ο άνανδος κατά τη διάρκεια του και ο θαραλέος ύστερα από αυτόν. Ο Ρίχτερ. Ποιος είναι ο Ρίχτερ. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάποιος που το έχει δεν πει. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Ρίχτερ. Πάντως, εγώ μια μέρα που σκέφτηκα αυτά που έχω κάνει, με έπιασε ήλιγκος από το φόβο μου. Φοβήθηκα μετά. Τώρα αν είμαι θαραλέος ή όχι, δεν νομίζω. Αφού φοβήθηκα, θαραλέος δεν είμαι. Να δούμε πώς θαραλέοι είναι οι ακροατές. Οι ακροατές είναι θαραλέοι γιατί έχουν εμάς τους δύο. Και όχι είναι θαραλέοι. Το βραβείο του θαραλέου Πούλιτζερ πρέπει να πάρουν αυτοί που ακούνε εμάς. Πες τον πρώτο καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε. Για τα γεια σας. Μάλιστα. Καλησπέρα. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, φίλε. Γεια σας. Εγώ είμαι. Εσύ. Ναι. Πασαργά, βέβαια. Ναι, πόβο, πρώτο. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Και πες. Άκουγα αυτό που λέγατε για τη λογοκρισία. Ναι. Και γενικά για τη χούντα που έχουμε σε εισαγωγικά παγκόσμιο. Που ζούμε τα τελευταία χρόνια, ναι. Και ξέρεις τι ήθελα να σου πω. Δεν ξέρω αν έχετε δει σε όλη την περίοδο του κορονοϊού μία επισήμανση που έβαζε στο Facebook οτιδήποτε κι αν ανέφερες, ας πούμε, κάποιο σύνδεσμο. Επισκεφτείτε το κέντρο πληροφοριών για τον εμβολιασμό, για τα εμβόλια κτλ. Το έχετε δει. Αυτό χθες. Το είχε σε μια ανακοίνωση στη σελίδα της Ρώσικης Πρεσβείας στην Ελλάδα, η οποία έλεγε, προειδοποιούσε τους Ρώσους πολίτες για τυχόν προβοκάτσες και τέτοια. Και από κάτω είχε την επισήμαση, επισκεφτείτε το κέντρο πληροφοριών για τα εμβόλια. Αν θέλετε, μπείτε και ελέγξτε το και δείτε το. Στη Russian Embassy of Greece λέγεται η σελίδα, η επίσημη. Έχει η τελευταία ανάρτησή της πρέπει να είναι, που λέει προειδοποιώ τους Ρώσους πολίτες ότι μπορεί στην Ελλάδα... Ναι, ναι, γνωστό είναι αυτό. Γνωστό. Ναι, από κάτω το Facebook έχει αυτό το σύνδεσμο, επισκεφτείτε το κέντρο πληροφοριών για τα εμβόλια. Δεν θα το πιστέψετε. Μπες, είναι απίστευτο αυτό που έβλεπα. Πάμε, έφυγες, επόμενος. Να σε καλά, ναι, να πάρουμε καλά, πόλους. Βλέπω το κέντρο είναι πάρα πολύ... Καλησπέρα, δυνατό. Του πατερούλη το site διαβάζεις. Όχι, ρε. Είπα του Πατερούλου και του Μαρινάκη διάβαζα, τα site. Διάβαζα. Δεν θα διαβάζει του χοντρού, δε... του χοντρού στην Αθήνα τα site παραπολιτικά και του Πατερούλη. Για δε συνείδηση. Ότι σκοτώθηκε ο κορυφαίος στρατηγός του Πούτιν. Δεν θα φάω το μεσημέρι τώρα. Αυτό διάβαζα. Ναι. Ξέρετε μια στεναχώρια που έχω που σκοτώθηκε του Πούτιν ο στρατηγός. Πάμε. Καλησπέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Καλώς τον. Πάρε ένα ξύλο και δώσ' τον. Τι είναι αυτά που λέτε. Παλικάρια, μπορεί να μιλήσει κανένας για τον Ηρακλή λίγο. Εννοείται. Αν μίλα λίγο θα μας ρίξει. Αν δεν μιλήσει, ποιος θα μιλήσει. Θα μας ρίξει την ακροματικότητα, δεν πειράζει βέβαια. Καλή άλλο για τον παπά πεινάσω. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω 5 κουβέντες για τους Ηρακλήδεις, τους αυτούς που είναι στα Τιβάνια. Να ξυπνήσουν, να σηκωθούν, να βοηθήσουν την ομάδα. Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Σεβαστό πρόεδρο έχουμε. Βέβαια. Σεβαστός προπονητάς έχουμε. Παίκτες πάρα πολύ, μα πάρα πολύ καλούς. Τι στην ευχή θέλουν για να έρθουν στο γήπεδο. Μόνο αυτά θέλω να πω στους Ηρακλήδεις. Ξυπνήστε, αφήστε τον καναπέ να πάρει. Δεν μπορούν να ξυπνήσουν, κύριε μου. Δεν μπορούν να ξυπνήσουν αυτοί που λέτε εσείς.
Ξέρεις γιατί? Είναι στα μνήματα ανάσκελα. Έχουν πεθάνει. Βγάζει χολή τώρα. Όχι, βγάζω σπλήν. Δεν πειράζει. Ξέρεις πόσο είμαι εγώ? Πόσο είστε? Πες. 69-70. 80. 89, σε 9 μήνες μπαίνω στα 90. Να σας πω κάτι. Τα εγγόνια σας πιο... Κάθε μέρα, ναι. Κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη παίρνω το λεωφορείο όταν δεν βρίσκω κανένα άλλο να με κατεβάσει και κατεβαίνω να δω τον Ηρακλή. Αυτή εκεί 3 μέτρα είναι από το Καφτατζόγλιο. Σκεπαστρό έχει, ωραίο είναι, τα πάντα. Κύριε μου, έχουμε. Γλυκέ μου άνθρωπε, οι συμμαθητές σου που ήταν Ηρακλής, πού είναι τώρα? Άλλοι πέθαναν, άλλοι υπάρχουν, αλλά υπάρχουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας και τα δυσέγγονά μας. Τα εγγόνια σας νομίζω... Πόσα... Μην νομίζω ότι η γενιά λείπει. Νομίζω λείπει. Από τον παπά μου έκανα εγώ, από μένα τα παιδιά μου και τα παιδιά μου, τα παιδιά τους και τα λοιπά. Μπορεί να είστε εξαίρεση, γλυκέ μου άνθρωπε. Γλυκέ μου άνθρωπε. Είστε εξαίρεση, γλυκέ μου άνθρωπε. Ο παππούς που είναι Ηρακλειδέας, ο γιος του, μπορεί να είναι Ηρακλειδέας, ο εγγονός του δεν είναι σίγουρα. Όλοι είναι. Οι Ηρακλειδείς όλοι. Κανένας δεν φεύγει από τον Ηρακλή. Μάλιστα. Ηρακλειδές δεν φεύγει. Δεν αλλάζει ο Ηρακλειδές. Έχει ιδανικά. Σι είπας. Από όλες τις απόψεις. Να είσαι γερός. Έχετε καρναβάλι τη Δευτέρα, δεν μου λες? Τη Δευτέρα καρναβάλι έχετε? Είχαμε και την περασμένη Κυριακή και τη Δευτέρα, ναι. Α, ωραία. Οκ. Okay. Άνε καλός προορισμός η Νάουσα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καρναβάλι. Πάμε. Όχι. Να ντυθούμε κιόλα. Όχι, εμείς καρναβάλι είμαστε ούτως ή άλλως. Α, είμαστε ούτως ή άλλως. Παρακαλώ. Μάλιστα. Εγώ δεν θα καρναβάλι. Βαρβασέργιος. Θες καρναβάλι να τη δεις? Και εγώ δεν θα καρναβάλι, κόστα και θα πάω στο Σοχό. Στο Σοχό θα πας, κορίτσια εκεί, κορίτσια, θα πας στα κορίτσια? Άντε, δεν έχει τίποτα ρε και σημαίνει. Στο Μολουκόλος είναι όλος. Α, έτσι, ε. Έτσι, μωρέ, έτσι. Λοιπόν, από ντομάτες και από αυτά δεν σε φέρνω κοσάπια ρε φίλε. Ας σου δίνω την καλύτερη ντομάτα. Δεν τη βάζεις ένεση την ντομάτα εσύ, δεν την πατάς να πούμε ντόπα? Σαν κι αυτούς πάνε στο γυμναστήριο και φουσκώνουν σαν τους κούρκους να πούμε. Δεν έχει. Ποιος ρε? Δεν τη βάζεις ένεση την ντομάτα να φουσκώσει λέω. Άντε ρε στο μάτι που κάνουν. Καλά, κοίταξε Κώστα, μην νομίζεις ότι τρως. Ό,τι τρως δεν είναι ραντεσμένο. Ό,τι τρως είναι όλα ραντισμένα. Δεν βλέπεις πως είμαι? Είναι δυνατόν να μην είμαι ραντισμένος? Έχεις ανάγκη. Έχεις ανάγκη παλικάρες εσύ. Λοιπόν, ύστερα για τον Ιστορίδη έχω υπόψη μου, τα βλέπω αυτά. Κώστα. Τον πρόλαβες? Βέβαια. Τον πατέρα σου. Βέβαια. Τον έκανε τον πατέρα μου κουτό ο Ιστορίδης. Και όλους τους στόπερ της εποχής εκείνης. Ο πατέρας ήταν παλικάρι. Παλικάρι ήταν, αλλά ο Ιστορίδης τον έφευγε. Δεν μπορούσε να τον πιάσει. Τον έφευγε, τον έφευγε. Πολύ ωραίος παίκτης. Νεστορίδης, Παπαϊωάννου, Δωμάτζος, αυτοί ήταν... Αυτούς τους πλάκωνε στο ξύλο, δεν τους έβγανε. Το Νεστορίδη δεν μπορούσε να τον πιάσει. Λοιπόν, όλα καλά παιδιά και... Να είσαι γερός. Άντε, άντε. Αυτός ζει πολλά χρόνια γιατί δεν τρώει ραντισμένα, το κατάλαβες γιατί? Ποιος δεν τρώει ραντισμένα, δεν τα... Όλα τα ραντίζουν ρε Κωστάκη, άμα δεν ραντίζεις θα χαθούν ρε. Και εσύ στον Μπαξέ τα ραντίζεις? Βεβαίως. Τα ραντίζει. Μάλιστα. Κόκκινε βέβαια, ραντίζονται. Δεν γίνεται χωρίς ραντίσμα. Τελείωσα, πάρει και ο τρία αυτά και κάει καντάρμα. Μάλιστα. Που υπάρχουν αρρώστιες ρε παιδιά. Άμα δεις μια ντομάτα, άμα δεν τη ραντίζεις 2-3 φορές, τέρμα είναι. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο όμως? Όχι Κώστα μου, όχι Γρηγόρη, δεν είναι επικίνδυνο. Μάλιστα. Θα πίνεις μετά από 2-3 μέρες και μετά. Αφού είσαι 84 χρόνια και έχει αυτή τη φωνή, μάλλον δεν είναι επικίνδυνο. Και το πρέπει να το πλύνεις, πρέπει την ντομάτα να την πλύνεις κάθε πολύ. Όλα πρέπει να τα πλύνεις. Όχι, όχι, όχι. Δεν παθαίνεις τίποτα. Μάλιστα. Γρηγόρη. Ξέρει αυτό τι. Έφυγες. Καλησπέρα να έχεις. Κάτι μάθω. Επόμενος. Βέβαια. Έλα, Βίλ. Καλησπέρα. Του γύρου που τρώνε την ντομάτα τον πείραξε. Έλα, φίλε. Κώστα, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Μάλιστα. Επειδή όταν κάνεις ποδοσφαιρική ανάλυση, πραγματικά σε γουστάρω πολύ. Δηλαδή, φαίνεται ότι ξέρεις πολύ μπάλα. Προπονητής δεν σκέφτηκες ποτέ να γίνεις? Πώς δεν σκέφτηκα, αλλά δεν θα μπορούσα να γίνω. Δηλαδή, από προπονητές αλφα εθνικής, να μην πω ονόματα, μου φαίνεσαι κλάση ανώτερος. Ναι, ναι. Εγώ δεν μπορώ να πειθαρχήσω το σκύλο μου. Θα πειθαρχήσω 11 γαϊδούρια, ρε φίλε. Φίλε, θες τίμια απάντηση? Τίμια απάντηση από τον Κόκκινο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή σοβαρά τώρα στο ρωτάω, δεν και το ρωτάω για πλάκα. Δηλαδή φαίνεται
όταν γουστάρω να ακούσω μετά από ένα ντέρμπι την ποδοσφαιρική σου ανάλυση. Μ' αρέσει. Ρε φίλε. Φαίνεται ότι όλα είναι σωστά. Ερώτηση. Γι' αυτό το ρωτάω. Ερώτηση. Πες μου. Θα μπορούσε να κάτσει ένα τραπέζι ο Κωστής με τεχνικό διευθυντή. Θα μπορούσε να λέει ναι στον πρόεδρο. Θα μπορούσε να ανέχεται ένα διαιτή που βλέπω τον σφάζει. Θα μπορούσε να συμβιβάζεται με τα θέλω της ομάδος. Αν δεν ήταν κυρίαρχη. Αν το λένε ότι κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω επειδή το γουστάρει τον ποδόσφαιρο. Το χειρότερο που δεν λέει ο Κόκκινος είναι το εξής. Γιατί διαφωνείς με αυτό που λέω. Καθόλου. Δεν μου λες θα μπορούσα να γίνω καθηγητής. Θα μπορούσα να γίνω διευθυντής. Όχι. Εντάξει, θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί, το ξέρει ο Γρηγόρης, γιατί είμαστε από παιδιά μαζί. Εγώ τον εαυτό μου μπορώ να τον πειθαρχήσω. Να πειθαρχήσω την ώρα που θα δουλέψω. Και να κάνει όλους τους άλλους απειθάρχητους. Ναι, οι άλλοι γύρω μου δεν μπορώ να τους βάλω σε πειθαρχία. Μπορεί να τους βάλει σε απειθαρχία. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχεις ικανότητα. Δεν μπορώ να τους βάλω. Θα τους κάνεις ανωκάτω. Τους έχω κάνει ανωκάτω, ναι. Δημιουργώ καταστάσεις τέτοιες. Χάρισμα είναι αυτό. Μεγάλο. Θα μπορούσα να είμαι. Θα μπορούσα να είμαι ο καλύτερος. Άκου, όχι, όχι. Θα μπορούσα να είμαι ο καλύτερος στρατιώτης, αλλά όχι ο καλύτερος διοικητής. Είσαι μικρός, δεν πάω το καταλάβεις αυτό. Κωστά. Ξέρω την αδυναμία μου. Να είσαι άνετα. Θα μπορούσε να είσαι άνετα σε μια ομάδα. Όχι, όχι. Ανακατοσούρα. Τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Κόκκινε. Θα μπορούσα να είμαι ο καλύτερος στρατιώτης. Όχι όμως ο καλύτερος διοικητής. Ο χειρότερος θα ήμουν. Θα μπορούσα να είμαι ο καλύτερος υπάλληλος που ήμουν. Όχι ο καλύτερος διευθυντής. Ο χειρότερος θα ήμουν. Ξέρω όμως που είμαι καλός και δεν πάω σε μονοπάτια ηγετικά, κατάλαβες. Τώρα, άμα πούν κάντε διευθυντή τον Ραπτόπουλο, πάει 12ο το ράδιο. Καθάρισε το ράδιο. Πάει, τελείωσε. Βάλ τον να έχει παίκτη. Μπορεί, τα πάει πολύ καλά. Δώσ' τον να θέσει να πειθαρχήσει να κάνει ένα ράδι. Δεν μπορώ. Εδώ ο σκύλος μου. Η αυτογνωσία είναι. Ο σκύλος μου, μόλις με βλέπει, κάνει ό,τι βλακεία μπορεί να κάνει, επειδή είμαι. Ξέρει, δεν το μάλωσε. Ναι, ναι. Η κόρη μου δεν τη μάλωσα ποτέ. Δεν τη μάλωσα. Ναι, το με, πώς, ναι. Με τον τρόπο όμως την προστατεύεις. Ρε σήκω, κοινέ, δεν αυτό, είπα, αυτό δεν μ' αρέσει, δεν θέλω να το κάνεις. Δεν είπα, δεν επέβαλα ποτέ. Όχι να το επιβάλλεις. Δεν σήκωσα τον τόνο της φωνής μου ποτέ. Ναι, αυτό αν το κάνεις είναι κακό. Ναι, δεν το είπες ποτέ. Ποτέ. Κάτσε. Σε διάλογο. Μωράκι. Ναι. Πήγε να βάλει τα χέρια του στην πρίζα. Ναι. Δεν την έλεγες, μην το κάνεις, αγάπη μου, αυτό είναι επικίνδυνο. Η αγάπη μου την έλεγα. Δεν την έλεγα. Πρέπει να φοράζει κάποιος. Ναι, δεν πρέπει να. Είχα την πρίζα, την είχα βιδώσει αλλού. Έβαζε τάπες. Έβαζα τάπες. Ό,τι κάνει ο καθένας. Πρέπει να προστατεύει τα πράγματα. Και άμα έχει μάθει μικρό να ζυγάζει. Μάλωσε το παιδί. Αφού με πας που μάλωσε το παιδί. Δεν μπορώ. Ένας φίλος μου είπε την καλύτερη. Δεν μπορώ. Εγώ λέει είχα άλλη λύση με τα παιδιά μου, λέει, με την πρίζα. Έβασα κατσαβίδι, έκανε μπαμ και δεν ξαναπήσε. Να το πω αλλιώς, γιατί πιο επιστημονικά. Δεν μπορούσα να βάλω όρια. Εδώ δεν βάζουμε όρια στους εαυτούς. Τον εαυτό μου τα βάζω. Στον άλλον δεν μπορώ να τα βάλω. Το κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημά μου. Διαφωνώ, πιστεύω δεν βάζεις όρια στον εαυτό σου. Πολλά. Τα δοκιμάζεις τα όρια σου. Ναι, τα δοκιμάζω. Ναι, ναι. Σε βαθμό, κακουργήματος, ναι. Καλησπέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, φίλε. Καλά είμαστε. Καλά. Παίρνω πρώτη φορά στην εκπομπή. Δεν έχω ξαναπάρει ποτέ. Σε μηχανουργείο είσαι, σε αμάξι. Σε δουλειά. Σε δουλειά. Δουλεύω αυτή τη στιγμή. Το κατάλαβα από τον ήχο. Ναι. Καταρχάς, τον Γρηγόρη να πω να δώσει χαιρετίσματα στον αδερφό του. Γιατί τον είχα καθηγητή στο γυμνάσιο. Το Γιάννη. Έχω χρόνια να τον δω. Ναι, ναι, τον Γιάννη. Πού τον είχε καθηγητή, σε ποιο μέρος? Στο Καμπάνι. Στο Καμπάνι? Ναι, ναι. Πριν από πόσα χρόνια? Τώρα είμαι 26, ξέρω εγώ, μια δεκαετία σίγουρα. Μάλιστα. Από ποιον να το πω? Από τον Θοδωρή θα πεις, από τον Κιλκής. Από τον Θοδωρή, από τον Κιλκής, οκ. Okay. Για πάμε, Θοδωρή. Από την πόλη που δεν χωνεύει ο Κώστας. Όχι, δεν τη χωνεύω, ρε. Μια χαρά τη χωνεύω. Φαντάρος ήμουν εκεί, με διώξαμε τις κλωτιές. Γι' αυτό. Τι ήθελα να πω τώρα, ξέχασα να σου πει αλήθεια. Δεν πειράζει. Μόνο που πήρε φτάνει. Για Καζούρα πήρα περισσότερο. Για γιατί προχθές έβλεπα το πρόγραμμα στο Μετρόπολη στο ίντερνετ. Ναι. Και είδα δεν έχετε ούτε ένα πόντιο μέσα στο Μετρόπολη. Ούτε ένα πόντιο. Πώς δεν έχω. Ναι. Πώς δεν έχω. Τώρα το πω με τους πόντιους. Πώς δεν έχω. Ο Κωνσταντινίδης. Με την κεφάλα. Κωνσταντινίδης το πρωί που κάνει κομμάτι με τη Σμαράγδα και τον Ινστρούκτορα. Βέβαια. Ένα. Κανονικά πρέπει να είναι τουλάχιστον η μισή. Άμα ήμασταν μισή πόντι, φίλε, το Μετρόπολη θα ήταν 14ο.
Γελάσε. Και κοίταξε ο πόντιος. Άκου πώς έχω. Ο πόντιος θα είναι ή πάρα πολύ καλός ή πάρα πολύ βλάκας. Ή πολύ έξυπνος ή πολύ βλάκας θα είναι. Μετριότητα πόντιου δεν υπάρχει. Βέβαια. Η μέρα ή νύχτα θα είναι, ναι. Βέβαια, η μέρα ή νύχτα θα είναι. Κωστή, και το άλλο που ήθελα να πω και κλείνω είναι ότι εμείς τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική ούτε στο Μέση ούτε στον Κριστιάνο. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά τουλάχιστον για το Μέση και τον Κριστιάνο να μην λέμε εμείς τίποτα απολύτως. Ας παίζουν μέχρι και τα 45 τους, αρκεί να τους βλέπουμε. Εδώ που φαν θέλει να παίζει μέχρι τα 46. Άμα μπορεί, γιατί όχι. Άμα προπονείται και είναι επαγγελματίας. Εσύ το βλέπεις να μπορεί. Δεν ξέρω, ο Μπουφόν δεν μπορεί, αλλά ο Μέση και ο Κριστιάνο μπορούν ακόμα. Ο Κριστιάνο, ναι. Ακόμα, το Μέση έχω αμφιβολίες. Για τον Κριστιάνο, ναι. Εδώ μπορεί ο Ιμπραήμοβιτς. Ο Ιμπραήμοβιτς είναι τέρας. Ναι. Άλλο στυλ. Απλά αυτό μόνο. Και ο Ράμος νομίζω ότι μπορεί. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, Θοδωρή. Bye bye. Παρακαλώ. Έλα. Τι κάνει το λεκανοπαίδιο. Συνεφιά έχει έμαθα. Ωραία μέρα έχει, μωρέ. Πολύ ωραία μέρα έχει και ωραίες μέρες θα κάνει, πιστεύω. Λοιπόν, τίποτα, μωρέ. Ο λόγος που πήρα τηλέφωνο ήταν για να, να πω για το τέτοιο, για τον παππού, ρε, τον 90 χρονών παππού σε λίγους μήνες. Τον Ιρακλία. Πόσο συγκινητικό, δε φίλε. Δεν χάνει παιχνίδι, το ξέρεις. Ορίστε. Δεν χάνει παιχνίδι. Ρε σήμα το είπε ο άνθρωπος. Δεν συγκινείται κανένα. Γύρισε και είπε ότι είμαι 90 χρονών, παίρνω το λεωφορείο. Αυτό σίγουρα θα τρώει 2-3 ώρες μέσα στο λεωφορείο για να πάει να κάνει, να δει τον αγώνα. Εμείς μπαίνουμε στο λεωφορείο για μισή ώρα και θέλουμε 3 ώρες να ξαπλώσουμε, να ξεκουραστούμε. Και μπαίνει ο άνθρωπος αυτός 90 χρονών, ρε φίλε. Τι μυαλό έχει, να πάρει τον Ιρακλή. Και εκτός έδρας, όχι μόνο εντός. Εγώ απλά θα ήθελα να πω, επειδή ακούω 4 χρόνια το σταθμό και δόξα τω Θεώ έχει ακροματικότητα και ειδικά αυτή η εκπομπή, δεν αξίζει για ανθρώπους σαν τον κύριο. 3 λεπτά, εγώ δεν σου λέω κάθε μέρα, ρε φίλε, 3-4 λεπτά να εσύ, φιλαράκι Γρηγόρη, να λες τα αποτελέσματα του Ηρακλή στο μπάσκετ, τα αποτελέσματα του Ηρακλή, τι είδες το Σαββατοκύριακο που έπαιξε. Δεν θα έχουμε λεφτά στο περίπτωρο να αγοράσουμε τσιγάρα μετά. Και να ακούμε, όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι η μεγαλύτερη ομάδα πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, η μεγαλύτερη και τον ο Ηρακλής, να μην βγάζουν 4-5 τηλέφωνα, να ακούμε για τον Ηρακλή. Εγώ απλά το λέω σαν ιδέα. Τότε με το ίδιο σκεπτικό, Νεκτάριε. Δεν λέω κάθε μέρα, λέω αύριο θα παίξει ο Ηρακλής. Δεν αξίζει τον κόπο την Τρίτη να πούμε 3 λεπτά για τον Ηρακλή. Θες την απάντηση. Υπάρχει μποϊκοτάζ από τον Ηρακλή. Τι μποϊκοτάζ. Άρε έτσι και πάρει κανένα Αμπράμοβιτς τον Άρη και κανένα μεγάλο τον Ηρακλή, μετά θα γλύφετε όλε αυτέ τι δύο ομάδε. Να δω τι θα κάνετε με τον Πάο και Θέμη Σκέτο. Γεια. Παρακαλώ. Τώρα από το που θέλω να δω τι θα λέει. Γεια, καλησπέρα. Εξαιρετικό ο κύριο Αμπράμοβιτς. Πάντα τον εκτιμούσα. Εσύ τι λες, άμα έρθει ο Αμπράμοβιτς, θα τον καλοδεχτώ εγώ εδώ πέρα. Όχι, εσύ. Πλέον ο Κορδέλα. Κάτι στραβό να του βρει. Θα του βρω 5 κουσούρια. 100%. Γεια, λέγε φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Κώστα, έχω μία απορία, ρε γάμο, και μου στροφηγυρίζει πάνω στο μυαλό, ειδικά φέτος. Πώς γίνεται αυτό, ρε γάμο. Η διαιτησία δεν έχει. Καλή σεζόν δεν κάνει. Την ΕΠΟ δεν την έχει. Μιλάω για τον Ολυμπιακό. Και είναι 15 βαθμούς, ρε γάμο. Τι γίνεται. Ωραίος ο προβληματισμός σου. Μεγάλος προβληματισμός. Έχει πάρει μάτς, κάτι δεν κάνουν καλά οι άλλοι. Έχει πάρει μάτς σβηστός. Έχει πάρει μάτς δεφορμέ. Έχει πάρει πολλά μάτς δεφορμέ ο Ολυμπιακός. Έχεις δίκιο. Πάρα πολλά φέτος ειδικά. Πολλά στραβά μάτς τα πήρε ο Ολυμπιακός μεμονωμένα με κάποιους παίκτες. Έχεις δίκιο. Εύλογη απορία. Εύλογη. Οι άλλοι κοιμούνται, τι κάνουν. Όχι, πάω, όταν βλέπεις φίλε τον άλλο να πηγαίνει καλύτερα από σένα, το πρώτο πρέπει να κάνει είναι τι λάθος κάνεις εσύ και μετά τι καλό κάνει αυτός. Δεν μπορεί να έχει κάνει μια σεζόν μάπα, ας το πούμε έτσι. Ναι. Χάλια. Και να είσαι 15 βαθμούς μπροστά τον άλλον, από τους άλλους. Και 17 και 18. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω, ρε παιδιά. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το πολύ κακό του ξεκίνημα. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε. Γιατί μετά είδα ότι ο Λουτσέσκου διόρθωσε πολλά πράγματα. Πάμε.
Προλαβαίνουμε άλλους δύο φίλους. Λογικά. Καλησπέρα, κύριε. Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Θοδωρής από Αθήνα, Ολυμπιακός. Μάλιστα. Κωστή, καλησπέρα και Γρηγόρη και Κωστή. Να σε ρωτήσω κάτι, Κωστή. Ναι. Τι έχεις να πεις για αυτή την καραμέλα που λένε το αίτητο μη χάσει ο Ολυμπιακός. Τι μας καίει το αίτητο. Δεν ξέρω εσένα αν σε καίει, αλλά τον Πρωτόταυρο μπορεί να τον ενδιαφέρει. Φίλε, μπορεί να μην ενδιαφέρει. Και... με 47 πρωταθλήματα και 30 κύπελα δεν σε ενδιαφέρει. Μπορεί να μην σε ενδιαφέρει. Ναι. Αλλά ναι. Μπορεί ο Μαρινάκης που τα θέλει όλα, παρ' τα όλα είναι, να το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Σαν Ολυμπιακός εσύ ή χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού, να μην σας καίει αυτό το γεγονός. Φίλε, να σου κάνω μια απλή ερώτηση. Ναι. Είναι κάτι το οποίο όταν δεν το έχεις κάνει. Βλέπω ότι είναι ένας παράγοντας. Δεν το έχεις κάνει. Που ό,τι τίτλο κατακτά, πριν το σηκώσει το κύπελλο, είτε πρωτάθλημα είτε κύπελλο. Πάει ο ίδιος. Πάει ο ίδιος και το σηκώνει. Πάει ο ίδιος το σηκώνει. Θες να πιστεύω ότι δεν θέλει να το πάρει αίτητος. Να κάνω. Κωστή, έχει σήμερα εκπομπή στο ΑΡΤ το απόγευμα. Έχω 6 με 7,5, ναι. Ρώτα λίγο τον Αβραμίδη. Τον Αβραμίδη. Άκουσα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού σήμερα. Ότι Μανολάς Παπασταθόπουλος, Ρεάντσουκ δεν πάνε Χαριλάου. Θα πάει ο Αβραμ και ο Μπαγκαλιάνης. Τα ξέρω, βρε. Μπράβο. Τα ξέρω, βρε, τα έλεγα. Δεν σου δείχνει αυτό ότι πάμε για να χάσουμε. Αυτό δεν σου δείχνει. Και Σουρλή στα χαφ. Μπράβο, ναι, αυτό δεν μου δείχνει. Αβραμ στο στόπερ. Ούτε ο Βατσλίκ θα παίξει. Τα ξέρω, τα έχω μάθει. Έγινε, παιδιά, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι στην Αθήνα. Εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ κερδίζουν ο κύριος Ευστράτιος Τσορμπατζόγλου. Τσορμπατζόγλου, Ογλού. Ναι. Καραμαλής, Ογλού. Αρσενλής Δημήτρης. Αυτός ξανακέρδισε. Τον θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Αρσενλής. Σολομονίδης Κυριάκος. Όπα. Δημήτριος Βαριάμης. Μοσχοτέλης Ιωάννης. Μοσχοτέλης. Ναι. Ευάγγελος Ντουρντουφής. Πώς το πες? Ντουρντουφής. Ξενίδης Κωνσταντίνος. Ναι. Και Αντώνης Πανιόπουλος. Ωραίος. Εσείς οι 8, τα ονόματά σας είναι στη γραμματεία. Μάλιστα. Πάρε μια γραμμή τελευταία. Μια γραμμή τελευταία, προλαβαίνουμε Ντίνο. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Καλησπέρα, τι κάνουμε, καλά είμαστε. Το παλεύουμε, το παλεύουμε. Ηρακλειδέας από η Μαθία, Δημήτρη. Καλώς είναι η Μαθία. Πήρα και προχθές. Λοιπόν. Τι ηλικία είστε? 56. Γέρος δηλαδή. Κάπως έτσι. Λοιπόν, άρα δηλαδή δεν... Κουκουλόγιουργα... Ναι. Στο όνειρο του Κουκουλόγιουργα πήγαινε από παράθυρο σε παράθυρο και κάπου σταμάτησε και φόρεσε το κουμπαράκι στον Κουλιανό. Λοιπόν, και το βρήκε κάπου και λέει Ολυμπιακός Βόλο, ΠΑΟΚ Β, 3-1. Θαύμα, Κουλιανέ, θαύμα. Και μετά λέει, δεν είναι 9, είναι 15, Κουλιανέ. Αυτό που λες έλεγε. Τώρα έρχομαι το σημερινό. Άκουσε τον Μπούζο, έλεγε για ολιγάρχες. Ναι. Για κάποιους Ρώσους που δεν τους στέλνουν. Δεν τους στέλνουν, ναι. Που είναι φίλοι με τον... Με τον Πούτιν, ναι. Και ο Σαββίδης δεν είναι φίλος με τον Πούτιν. Τώρα το ρεπορτάζ μετά από 3 χρόνια λέει ότι... Άλλαξε. Δεν είναι πια φίλοι. Μάλωσαν. Έλεγε ο Πουτσουλιόγλυκας, κατάλαβες. Ναι. Εγώ θα ήθελα, είχε ένα γκάλωπ για το Μπασχαλάκι. Θα ήθελα ο Μπούζος, αν έχει τα κοτσιά, να βάλει ένα γκάλωπ για τον Σαββίδη. Να πει να τον διώξει η κυβέρνηση του Σαββίδη ως Ρώσο ή να τον κρατήσει ως Έλληνα. Παλιάνθρωπος, μ' αρέσεις. Είσαι μεγάλος παλιάνθρωπος. Δεν είναι. Μ' αρέσεις που είσαι παλιάνθρωπος. Λοιπόν, σε εισαγωγικά, κάτι... Να είσαι καλά. Ναι, ναι. Καλό μεσημέρι. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Καλό μεσημέρι. Κάτι τελευταίο. Ναι, άρεσε το τελευταίο. Ναι. Για το... αυτόν τον Ρώσο που είχε την Τσέλση, που ήταν τον Αμπράμποβιτς. Ναι. Κάποτε δύο δημοσιογράφοι Αθηναίοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού το συνάντησε μετά από ένα παιχνίδι και το ρωτάνε, λέει, αν παίρνετε μια ελληνική ομάδα μεγάλη, ποιο θα παίρνετε, τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό? Και λέει ο Αμπράμοβιτς, θα παίρνετε μεγαλύτερη ομάδα που τα χρώματα του είναι μπλε. Και τσιμουδιά οι δημοσιογράφοι και έφυγε. Καλό Σαββατοκύριακο, μάλλον καλό τριήμερο. Τι τριήμερο? Θα αναστενάξουν τα πυρούνια, τα ραμοσαλάτες. Βλέπω τώρα να γίνει τη Μουρλή, ε. Πού θα πας, ρε? Εδώ θα είμαι. Δεν θα πας πουθενά? Όχι. Δεν θα εκδράμεις? Όχι. Μάλιστα. Θα εκδράμω στις 25 του. 25, πού θα πας? Γερμανία. Γερμανία, δεν κάνεις. Δεν πρέπει να κάποια στιγμή να πάω να δω τον αδερφό μου. 7 χρόνια δεν πήγα ποτέ. Τον Ντόμ Κρούζ. Ναι. Στη Γερμανία θα πας? Ναι. Με αεροπλάνο? Με αεροπλάνο. 25. Άντε, με το καλό να πας. Δεν πρέπει να πάω μια φορά. Πότε, 25 θα φύγεις από εδώ? Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Η κυρία Τάνια Δήμου επέστρεψε στην Δρυμίδρη, είναι έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά.